Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, επανήλθαμε για τον μεγάλο τελικό. Οι δύο καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος, οι οποίες φτάνουν και στην τελική αναμέτρηση για να μας δείξουν ποια από τις δύο αξίζει να είναι η ομάδα η οποία θα στεφτεί πρωταθλήτρια για το 2019. Ο Ολυμπιακός με την κόκκινη γνωστή φανέλα του, με την λαχανή μπλούζα και μαύρο σόρτς οι παίχτες του Φίβου. Μανώλης Ανδριαδάκης δίπλα μου, το ράδιο Αβένα και avena.gr, κυρίες και κύριοι. Η τελευταία μετάδοση πριν την ολοκλήρωση, κυρίες και κύριοι, του τελικού. Μανώλη, η ώρα της κρίσης ήρθε, έτσι. Ναι, εντάξει. Μην ξεχνάτε ότι ξεκινήσαμε την Πέμπτη και όλες οι ομάδες είχαν αυτό το κρυφό όνειρο να δηλώσουν την παρουσία τους στο μεγάλο τελικό. Τα κατάφεραν, έχω την αίσθηση, οι δύο ομάδες του Ολυμπιακού και του Φίβου, πανάξια κατά την γνώμη μου. Αν εξαιρέσουμε την πρεμιέρα του Φίβου, όπου ευνηδιάστηκε και με εκείνη την εκπληκτική ανατροπή έχασε το παιχνίδι από την ΑΕΚ. Στη συνέχεια νομίζω ότι βρήκε τα πατήματά του. Έκανε σημαντικές νίκες στη συνέχεια της διοργάνωσης και πέρασε με σχετικά ευκολία στο μεγάλο τελικό. Οπότε αναμένεται να δούμε πολλά πράγματα και να σχολιάσουμε πολλά πράγματα γύρω από το ποια από τις δύο ομάδες θα στεφτεί πρωταθλήτρια. Ο Φίβος είναι μια ομάδα η οποία καλλιεργεί το άθλημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει αναδείξει και σημαντικούς αθλητές για το ελληνικό handball. Μα πάνω απ' όλα είναι αυτή η φιλοσοφία του σαν σύλλογος. Ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι νεοσύστατος σαν σύλλογος στα ελληνικά δρόμενα, ωστόσο δείχνει αυτή την πρόθεσή του να ρίξει βάρος και στις υποδομές, παρά το γεγονός ότι στο Φίβο θα έχουμε το φαινόμενο να έχουμε παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται στην ανδρική του ομάδα, στην Α1. Δηλαδή και ο Μπόσκος και ο Αθανασιάδης και ο Μαρκατάτος και ο Μίγκας είναι παιδιά που αγωνίζονται στην ανδρική ομάδα του Φίβου. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός ως ένα πιο γεμάτο ρόστερ στην ανδρική ομάδα, ως ένας επαγγελματικός ουσιαστικά ή μη επαγγελματικός, εντάξει, σύλλογος, οι μικροί του παίκτες περισσότερο παίρνουν παραστάσεις ή συμμετέχουν σε προπονήσεις, αλλά χρόνο συμμετοχής δεν έχουν ιδιαίτερο. Και μόνο όμως ότι παίρνουν χρόνο συμμετοχής στα φιλικά που γίνεται με την ανδρική ομάδα. Ναι, κάποιοι συμμετέχουν και στην προετοιμασία και στην, και φυσικά έχουν και αυτοί ένα όνειρο να αγωνιστούν στην μεγάλη ομάδα. Να πούμε λοιπόν τις ομάδες με ποιες συνθέσεις θα αγωνιστούν. Ενώ το σκορ είναι στο 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού, Κιορτζίδης Παπαντονίου με το νούμερο 4, και τώρα η ομάδα του Φίβου κάνει το 1-1. Μάρα Μαθός το νούμερο 9, Τερλέκινο το νούμερο 12, Τραπεζαλή το νούμερο 20, με το 23 ο Λιάπης, 24 Κάτζη Ζαφυρίου, Μανθός το νούμερο 28, 34 Σιδηρόπουλος, 38 Ζαφυράκης, 45 Καραμπουρνιώτης, 50 Δελιχρίστος, 66 Μάινας, 77 Παπάς, Τσανίκας, 90 και 99 Λόλας. Καρογλανίδη στο νούμερο 1 για τον Ολυμπιακό, που τώρα κάνει το 2-1. 3 Κομίτσης, 4 Μαρκατάτος, 6 Μίγκας, 8
Παπαμάρκος, 9 Καρακεχαγιάς, 11 Θανασιάδης, 12 Μεγκίδης, 14 Μαργαρίτης, Τσοχαντερίδης 15, Γιάνγκογλου 16, Μπόσκος 20, 22 Παντελίδης, 29 Συγκυρίδης, 32 Γιάνγκογλου, 33 Τσαχουρίδης και 41 ο Γρηγοριάδης. Μανώλη. Ναι, είχαμε πει για το Φίβο ότι θα θελήσει να διεκδικεί μάλλον το χρυσό μετάλλιο, μια ομάδα με παράδοση στο άθλημα, νομίζω έχει και 13 συμμετοχές σε τελικές φάσεις εφήβων. Του Ολυμπιακού είναι μόλις η δεύτερη ως νέο σύστατο σωματείο. Ο Φίβος έχει κατακτήσει το τελευταίο του πρωτάθλημα, σαν το μοναδικό του χρυσό μετάλλιο, το 2010, με την φουρνιά των 1992 γεννημένων, με παίκτες που είχαν πολύ καλή υποδομή. Τα αδέλφια Νικολαίδη είναι από αυτά που είναι ακόμα ενεργά στο άθλημα. Ο ένας ήταν στον ΠΑΟΚ, άλλος ήταν στην ΑΕΚ. Οπότε για τον Ολυμπιακό βέβαια θα είναι η διεκδίκηση του Χριστού, και εφόσον το κατακτήσει είναι το πρώτο του μετάλλιο, άλλωστε είναι μόλις η δεύτερη συμμετοχή του σε τελική φάση εφήβων. Είναι παιδιά που είναι μια συγχώνευση κάποιων σωματείων με το δικαία να έχει τα παιδιά τα οποία οδήγησαν την ομάδα του Μπάμπη του Προδρομίδη στην ομάδα. Το ξεκίνημα είναι καλύτερο για τον Ολυμπιακό, έχει ήδη βρει περισσότερους τρόπους να σκοράρει. Βλέπουμε ότι ο κύριος Τσολάκος, ο προπονητής του Φίβου, θα παίξει με την 6-0 άμυνα, εκμεταλλευόμενος τα μεγάλα κορμιά που έχει. Και από την άλλη πλευρά θα δούμε την άμυνα του Ολυμπιακού, αν και νομίζω ότι και αυτός 6-0 και ο κύριος Καρασαβίδης επιλέγει 6-0 με μια τάση του διαριού που λέμε, του δεύτερου αμυντικού, να κάνει μια έξοδο μικρή προς τον Μπόσκο, που είναι το μεγάλο επιθετικό όπλο της ομάδας των Σικαιών στην επίθεση. 3-1 λοιπόν η ομάδα του Ολυμπιακού, το τρίτο γκολ με τον Παπά. Στο 7ο λοιπόν, στο 7ο λεπτό βρισκόμαστε. Ένα συναρπαστικό παιχνίδι, δύο καλύτερες ομάδες της κατηγορίας αυτής των εφήβων. Ένα σουτ μπλόκο από τους παίκτες. Ναι, ήταν ο Μάινας αυτός ο οποίος επιχείρησε το σουτ. Ένα παιδί το οποίο έδωσε πολλές φορές τη λύση στην επίθεση του Ολυμπιακού και σε παιχνίδια που μέχρι να ξεκολλήσει η ομάδα, που ήταν κοντά στο σκορ, με την πηλαία χαρακτηριστικά στο παιχνίδι που έκρινε και την πρωτιά στον πρώτο όμιλο. Ο Μάινας ήταν αυτός, γιατί κάποια στιγμή είχε εγκλωβιστεί το επιθετικό παιχνίδι του Ολυμπιακού, ήταν αυτός που έδωσε πολύτιμα γκολ, όπως και σε άλλα παιχνίδια, όταν η μπάλα έκαιγε ή όταν είχε δυσκολίες ο Ολυμπιακός στην επίθεση. Ο Μάινας ήταν ένας αθλητής που έδωσε πολλές λύσεις στον προπονητή του και στην ομάδα. Το πρώτο time out το παίρνει σχετικά γρήγορα ο κύριος Τσολάκος, γιατί βλέπει ότι επιθετικά δεν έχει αποτελεσματικότητα η ομάδα του, και προφανώς θα δώσει οδηγίες για το πώς θα διασπαστεί η άμυνα. Το είχαμε πει και στο τελείωμα της μετάδοσης του που ημιτελικού, ότι οι δύο πάγκοι, η σκακέρα των προπονητών, ότι θα είναι καθοριστική στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Ο κύριος Καρασαβίδης δεν επιλέγει μια σύνθετη άμυνα όπως έκανε ο κύριος Γκούσιος για να εγκλωβίσει τα επιθετικά του Φίβου. Επιλέγει μια άμυνα πιο σφιχτή, και αυτό είναι το στοιχείο το οποίο είναι το πρώτο που πρέπει να κρατήσουμε, γιατί ο Φίβος σε τέτοιες άμυνες συνήθως έχει λύσεις. 6-0 είναι η άμυνα του Ολυμπιακού, οπότε θα δούμε το πώς θα ανταποκριθεί ο Φίβος. Τώρα αυτό που λέγαμε, τις πρωτοβουλίες θα τις πάρει ο Μπόσκος, ο οποίος κάνει τη δεύτερη προσπάθεια, γιατί την πρώτη βρήκε σε μπλοκ. Κάνει τη δεύτερη του προσπάθεια και σκοράρει, κάνοντας το 3-2.
Είναι φυσικά πάρα πολύ νωρίς. Στο 7ο λεπτό βρισκόμαστε. Οτιδήποτε. Και επίσης χαρακτηριστικό της άμυνας της 6-0 του κυρίου Τσολάκου είναι το γεγονός ότι προτιμά να έχει τους δύο ακραίους του επιθετικού, τα δύο του εξτρέμ δηλαδή, τον Τζιγκυρίδη στο 28 και τον νούμερο 14, τον αριστερό εξτρέμ της ομάδας, να τους έχει σε πιο κομβικές θέσεις στην άμυνα, στο 2 και στο 5, και να κρατάει στα άκρα δύο περιφερειακούς του ιδιαίτερα ψηλούς, τον Μπόσκο και τον Αθανασιάδη. Αυτό γίνεται για δύο λόγους. Το ένα είναι για να τους έχει φρέσκους στην επίθεση, να μην φθύρονται τόσο πολύ αμυντικά, γιατί θα τους χρειαστεί μέσα στην πορεία του αγώνα με καθαρό μυαλό. Και από την άλλη μπορεί να κρίνει ότι οι δύο πιο κοντοί του είναι πιο καλοί αμυντικά, πιο καλοί στα πόδια. Ενώ ο Μάδος τώρα είδαμε το 4-2 να κάνει. Ναι, αυτό το ξέρει ο προπονητής του βέβαια, αλλά είναι μια πρακτική η οποία την ακολουθεί σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Δεν είναι κάτι που το κάνει μόνο για αυτό το παιχνίδι. Οπότε είναι κάτι το οποίο είναι σαν φιλοσοφία του στο αμυντικό του κομμάτι. Ο Μπόσκος τώρα θα επιχειρήσει να διεισδύσει. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλός αμυντικά. Εδώ τώρα θα σταματήσει το παιχνίδι ο κ. Φωτακίτης και θα δώσει μια κίτρινη κάρτα στον παίκτη του Ολυμπιακού, γιατί έσμπρωξε μετά το φάουλ, έσμπρωξε τον παίκτη παρατεταμένα. Ανανεώνεται η επίθεση του Φιλίππου. Ο Μαραμαθάς ήταν ο παίκτη που πήρε την κίτρινη κάρτα. Του Φίβου. Ο παίκτη του Ολυμπιακού. Λέω η επίθεση του Φίβου, όχι του Φιλίππου. Ναι, εντάξει. Είμαστε στο Φιλίππιο. Ναι, οικοδεσπότης ο Φίλιππος. Ο Μαραμαθάς επίσης είναι ένα ίντερ το οποίο έχει δώσει όντως πολλές λύσεις και στον Ολυμπιακό. Θα δούμε τώρα τον Μπόσκο, ο Καρακεχαγιάς, πάλι ο Μπόσκος, και θα σκοράρει αυτή τη φορά. Πάρα πολύ καλός παίκτης ο Μπόσκος. Ναι, εθνική ομάδα, βασικός στις κλήσεις των ομοσπονδιακών στην εθνική, εφήβων νέων θα γίνουν την επόμενη χρονιά. Κομβικός. Και ένα από τα καλύτερα περιφερειακά σου της διοργάνωσης. Γιατί έχει και το ύψος, έχει και το άλμα. Αν κάναμε την καλύτερη εφτάδα, θεωρώ ότι θα ήταν μέσα ο Μπόσκος. Μανώλη, σαν πιο... Καταρχάς να πούμε ότι οι προπονητές και οι ομοσπονδιακοί και οι αναπτυξιακοί με την ολοκλήρωση της διοργάνωσης θα ψηφίσουν την καλύτερη εφτάδα. Οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα στις απονομές να δούμε ποιοι είναι οι παίκτες αυτοί που θα κατακτήσουν αυτά τα ατομικά βραβεία. Ψηφίζεται για τον Μπόσκο μιλάμε. Ναι. Ναι, πιστεύω θα είναι. Πιστεύω θα είναι. Δεν ξέρω αν θα είναι σαν θέση μάλλον αριστερού ίντερ. Νομίζω ότι είναι ένας από τους κορυφαίους της διοργάνωσης, όπως και ο Παπαντονόπουλος από τους κορυφαίους θεματοφύλακες, πιστεύω θα είναι, οι δυο τους θα είναι οπωσδήποτε. Εντάξει, τώρα τι θα ψηφίσουν οι προπονητές και οι ομοσπονδιακοί δεν μπορώ να το γνωρίζω. Μια εκτίμηση κάνω. Αλλά ψηφίζονται όλες οι θέσεις, δηλαδή αριστερό εξτρέμ, αριστερό ίντερ, playmaker, δεξί ίντερ, δεξί εξτρέμ, pivot, καλύτερος αμυντικός της διοργάνωσης, καλύτερος θεματοφύλακας. Αυτές είναι και MVP της διοργάνωσης. Μπορεί ο Μπόσκος, αν κατακτήσει την πρώτη θέση ο Φίβος, να ψηφιστεί MVP παράδειγμα και να ψηφιστεί άλλο αριστερό ίντερ. Στην είναι... επόμενη διοργάνωση, Μανώλη, που θα παρουσιάσουμε και θα σε έχουμε μαζί μας, θα βάλουμε και τους τηλεθεατές μας να ψηφίσουν και αυτή την καλύτερη εφτάδα αυτή. Ναι. Μακάρι να έχουμε να το προαναγγείλουμε και να έχουμε ζεστό και τον κόσμο που θα θέλει να ανταποκριθεί σε αυτήν την κατάσταση. Δηλαδή να παρακολουθεί τα παιχνίδια για να μπορεί να έχει αυτή την... Επειδή βλέπουμε ότι μας παρακολουθεί πάρα πολλοί κόσμος, είδαμε ότι από την Πάτρα προηγουμένως μας στείλανε μήνυμα. Την επόμενη... Να είστε σίγουροι ότι όλο το άθλημα σας βλέπει. Την επόμενη διοργάνωση που θα καλύψουμε θα έχουμε και αυτό. Θα ζητήσουμε από τους θεατές μας να ψηφίσει ο κόσμος κατά τη δική του εκτίμηση, δική του άποψη, την καλύτερη επτάδα. Για να δούμε αν θα συμφωνήσουν
και σε πόσα άτομα θα συμφωνήσουν με την τελική επιλογή των προπονητών και των ομοσπονδιακών. Θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει ενδιαφέρον. Παθητικό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό υποδεικνύουν οι διαιτητές. Ζητούν ποινή από τον Ολυμπιακό, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει, γιατί χαμηλώνει ο παίκτης του Ολυμπιακού. Και τώρα χάνεται ένα σούτ από το δεξί εξτρέμ, από τον Λόλα. Και ο Λόλας είναι από τα παιδιά που θα θέσουν εκπληκτικό γκολ από τον, από τον Μπόσκο. Ο Λόλας είναι ένα από τα παιδιά που θα θέσουν υποψηφιότητα για τη θέση του καλύτερου εξτρέμ της διοργάνωσης, γιατί και αυτός έχει δείξει πολλές φορές στη διοργάνωση ότι έχει πολύ καλά τελειώματα. Πέναλτι για τον Ολυμπιακό τώρα. Το προηγούμενο γκολ. Ήδη έχει έρθει ένα μήνυμα για ποιον καλύτερο παίχτη, Μανώλη, αλλά κάποιον τέλο δεν μπορώ να καταλάβω τώρα για ποιον. Ναι, δεν γνωρίζω. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος παίκτης. Ναι, δεν... Θα μας πει τώρα η Δέσποινα εκεί για τον Ασλή. Μάλλον για τον τερματοφύλακα. Για τον τερματοφύλακα Ασλή. Του Φίβου, για τον τερματοφύλακα του Φίβου. Πάντως, στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ο τερματοφύλακας του Φίβου δείχνει ετοιμότητα. Εκπληκτική ασίστ τώρα του Μπόσκου. Τράβηξε τον παίκτη του έξω. Πάσαρε με καρπό, με φάλτσα στο Μαρκατάτο και ο πίβοτ του Φίβου φέρνει το μάτς στα ίσια, κερδίζει και τη διλεπτή. Πολύ έτσι ενθουσιασμό. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, είναι... Πανηγυρίζει. Τα... Και λογικό είναι, απόλυτα λογικό. Τα παιδιά από τις ΙΚΕΣ το έχουν αυτό. Είναι παιδιά με ταπεραμέντο έτσι αρκετά μεσογειακό και το εκδηλώνουν σε κάθε ευκαιρία. Έχει παίκτη παραπάνω τώρα ο Φίβος. Ο κύριος Καρασαβίδης βγάζει τον τερματοφύλακα για να παίξει με ισαριθμία στην επίθεση. Έχει κενό τέρμα. Όπως βλέπετε έχει επομιστεί το ρόλο, γιατί το συζητούσαμε προηγουμένως, το ρόλο της αλλαγής ο Τσανίκας, ο οποίος αλλάζει. Και τώρα δίλεπτη δίνει ο κύριος Τζαφερόπουλος στο Μαρκατάτο, στην προσπάθεια που έκανε ο Λιάπης για να διεισδύσει. Είναι το δεύτερο playmaker της ομάδας του Ο ενθουσιασμός του Μαρκατάτο λίγο τον είδαμε στα αμυντικά του καθήκοντα, τον οδήγησε να κάνει. Ναι, ναι. Ο Μαργαρίτης. Ο Μαργαρίτης στον εφηδιασμό και θα κερδίσει το πέναλτι. Προφανώς με τα ονόματα εκεί απαντάνε οι φίλοι. Ο Αλέξανδρος ο Γλύκας απαντά στον φίλο που είπε για τον Ασλή. Έτσι. Εντάξει, ήταν ωραία. Θα πάρει το ριμπάντ, πήγε να κάνει πλασέ πάνω από το κεφάλι ο Μπόσκος. Είναι μια ρήψη που όταν χαμηλώσουν την οδοφλέγηση συνηθίζουν οι σπεσιαλίστ των κάθε ομάδων στα πέναλτι. Ο Τρελέτσκι όμως είχε ετοιμότητα. Επίσης για μένα είναι ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες της διοργάνωσης. Ίσως αν δεν... νομίζω ότι θα ψηφιστεί και ο Τρελέτσκι, γιατί κάνει και αυτός ένα πολύ καλό πρωτάθλημα και είναι ένα
και πολύ καλό κορμί και ένας θεματοφυλάκας με πολλές προοπτικές. Αν ο Παπαντονόπουλος δεν ήταν τόσο καθοριστικό στη μέχρι τώρα απορία, νομίζω ότι Τρελέτσκι θα ήταν πρώτο φαβορί. Το σκορ 6-6, κυρίες και κύριοι, ένα εντυπωσιακό παιχνίδι από δύο εξαιρετικές ομάδες, εισάξιες μέχρι αυτή τη στιγμή. Εκμεταλλεύεται κατά την άποψή μου, γιατί δεν ξέρω αν κάνω λάθος, μάλλον μπορούσα με το επιβεβαιώσει ή να με το διαψεύσεις, ότι τα βαριά κορμιά και τα δυνατά κορμιά τα εκμεταλλεύεται ο προπονητής του Φίβου. Εντάξει, αυτός είναι ο τρόπος παιχνιδιού. Δεν είναι η κεντρική αμυντική του Ολυμπιακού. Δεν είναι... Σίγουρα δεν είναι. Απλά τα παιδιά. Νάτος πάλι ο Μπόσκος. Είναι πάρα πολύ καλός ρίπτης. Και επίσης, επειδή η συγκεκριμένη θέση απαιτεί μία πολυπλευρικότητα, δηλαδή από τον περιφερειακό, κάθε προπονητής θέλει τη ρήψη απ' έξω, αλλά θέλει και τη διείσδυση, θέλει και το πασάρισμα. Είναι πράγματα τα οποία τα διαθέτει ο Μπόσκος. Δηλαδή τα έχει εκείνα από τις ελπίδες του ελληνικού χάντμπολ. Χαρακτηρολογώντας, έλεγα εδώ με τους συνεργάτες ότι τα παιδιά του Φίβου είναι, μου θυμίζει στο στρατό την επιλογή για τους τσολιάδες. Ναι, ναι. Εδώ ο Μαρκατάτος στείνει πολύ έξυπνα το κορμί του, βλέπει την πορεία του που πάει να κάνει ο παίκτης του Ολυμπιακού και κερδίζει το επιθετικό φάουλ. Και το ίδιο παθαίνει ο Μπόσκος από τον Μάνθο. Εντάξει, είναι το μέλλον του αθλήματός μας και νομίζω ότι μόνο ωφέλη υπάρχουν και για τα παιδιά που παίζουν σε μια τέτοια διοργάνωση, αλλά και αυτό το οποίο και για τον κόσμο που παρακολουθεί, και με την ευκαιρία να πούμε ότι δεν πέφτει καρφίτσα στο Φιλίππιο. Ναι, και ο κόσμος της Βέρειας που ανταποκρίνεται φυσικά καλά, αυτό ήταν δεδομένο, αλλά και όλες οι αποστολές των ομάδων που παρακολουθούν τον τελικό. Είναι πραγματικά μια γιορτή του αθλήματός μας και έχουμε την ευτυχία να δούμε και ένα πολύ καλό τελικό, αντάξιο όπως είπες, όπως είπατε και εσείς, το κομμάτι των δύο ομάδων που έδειξαν με την παρουσία τους ότι θα μας δώσουν και ωραίο θέαμα. Ο Μπόσκος... Νομίζω ότι δίκαια, Μανώλη, αυτές οι δύο ομάδες βρίσκονται εδώ που βρίσκονται. Ναι. Έτσι. Οποιαδήποτε άλλη έμπαινε ανάμεσά τους σφήνα θα ήταν έκπληξη. Θα ήταν έκπληξη και θα ήταν, με την παρουσία θα ήταν, ας πούμε, αδικία. Έτσι. Εντάξει, αλλά στον αθλητισμό φυσικά πολλές φορές... Παίρνεις πολλές φορές αυτό που δικαιούσε. Δεν ξέρω τι είναι άδικο και τι είναι δίκαιο. Πολλές φορές άδικο αν υπήρχαν κάποιες αποφάσεις διαιτητικές οι οποίες αδικούσαν κατάφορα κάποια ομάδα και είχαν την είσοδο στην τετράδα. Για τέτοια, αλλά στο αγωνιστικό προφίλ συνήθως παίρνεις αυτό που δικαιούσε. Και το δικαιούνται να είναι στον τελικό οι δύο αυτές ομάδες. Εξαιρετικές ομάδες, βλέπουμε εξαιρετικό παιχνίδι. Είναι αυτό που είπαμε, ο Μπόσκος έκανε προσποίηση, έφυγε από τη μέσα πλευρά, έβγαλε τον Καρακεχαγιά. Η ατυχία ήταν στη διασταύρωση, ο Καρακεχαγιάς ως αριστερόχειρας βρέθηκε ως αριστερό ίντερ, έκανε διαγώνιο σούτ, αλλά ήταν σε ετοιμότητα ο Τρελέτσκι και του ανέκοψε το σούτ. Είπαμε, είναι πολύ καλός τερματοφύλακας. Πολύ καλός τερματοφύλακας και είναι και στο ρόστερ της ανδρικής ομάδας. Είναι ο τρίτος τερματοφύλακας της ομάδας του Πειραιά, έτσι. Τον Άρσιτς και τον Τσιλιμπάρη. Να πούμε ότι η ομάδα του Φίβου είναι μπροστά με 7-6. Εξαιρετικό παιχνίδι. Στο 19ο λεπτό έκλεισε με το 19ο και πάμε. Διανύουμε το 20ο λεπτό, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, στο πρώτο ημίχρονο. 7-6 λοιπόν η ομάδα του Φίβου μπροστά. Ομυρικές μάχες. Ναι. Μια πολύ εντυπωσιακή φάση. Φαίνεται πόσο το θέλουν και οι δύο ομάδες. Είδαμε τώρα το Μίγκα, ένα παιδί κοντά στα δύο μέτρα να κάνει βουτιά στο ταρτάν για να σώσει μία μπαλιά. Βλέπουμε τους παίκτες του Ολυμπιακού να δείχνουν πάθος. Νομίζω ότι είναι τυχεροί και όσοι συντονιστούν και παρακολουθήσουν το παιχνίδι από το κανάλι σας. Ένα εξαιρετικό σουτ του Μπόσκου στο δοκάρι. Εντάξει, δεν θα μπαίνουν και όλα φυσικά, αλλά σίγουρα ο Μπόσκου θα σουτάρει και σίγουρα θα πάρει προσπάθειες. Ο κύριος Καρασαβίδης επιμένει στην ίδια άμυνα. Προφανώς δεν θέλει να δημιουργήσει κενά
με το Ζαφυράκη προσπαθεί να παίξει ένας εναντίον ενός. Ξανά ο Ζαφυράκης πάει στην άμυνα. Ένας μπρόξιμο που οι διαιτητές θεωρούν ότι είναι κανονικό και συνεχίζεται το παιχνίδι παρά τις διαμαρτυρίες. Νομίζω ότι είναι time out ο κύριος Καρασαβίδης τώρα, αλλά νομίζω ότι η διαιτησία μέχρι στιγμής ανταποκρίνεται στο τελικό. Αφήνει ένα παιχνίδι δυνατό, γιατί και οι δύο ομάδες έχουν αυτήν την δυναμική. Δεν δίνουν τόσα πολλά δίλεπτα. Θέλουν να το κρατήσουν με λίγα δίλεπτα και θα φανεί στην πορεία κατά πόσο αυτό θα βοηθήσει. Με πολύ χαμηλά ο δείκτης του σκόρ, έτσι Μανώλη, 6-7. Δηλαδή, φτάσαμε στο 21ο λεπτό. Ναι, είναι χαμηλό το σκορ. Που σημαίνει ότι οι άμυνες εδώ δουλεύουν. Πρωταγωνιστούν οι άμυνες περισσότερο και οι τερματοφύλακες, οι οποίοι δείχνουν και οι δύο να είναι σε καλή μέρα. Εντάξει. Επιλέγουν και οι δύο προπονητές να παίξουν πίσω τις άμυνές τους. Αυτό δεν δίνει διαδρόμους. Λειτουργούν τα μπλοκ όπως λειτουργούν. Και μέχρι στιγμής το σκορ είναι αλήθεια ότι είναι χαμηλό. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, το Ράδιο Αβένα, το ραδιόφωνο της Κεντρικής Μακεδονίας, Αλεξάνδρια Βέρια Νάουσα, εξού και το Αβένα, συντονισμένοι λοιπόν σε 97 και μετά κάθε μέρα, το site avena.gr, είμαστε εδώ στο κατάμεστο Φιλίππιο, παρακολουθούμε ένα μεγάλο τελικό μεταξύ δύο μεγάλων ομάδων του Ολυμπιακού και του Φίβου. Η ομάδα του Φίβου βρίσκεται μπροστά με 7-6 στο κλείσιμο του 21ου λεπτού, στο πρώτο ημίχρονο. Έχουμε δρόμο, έχουμε πολλά να δούμε ακόμη, να δούμε και βλέπουμε μάχες των παιδιών πραγματικά ομοιρικές, με πάθος, με δύναμη, με ένταση. Το ζουν και τα 14 παιδιά που παίζουν μέσα στο γήπεδο, το ζουν οι πάγκοι, το ζουν οι προπονητές, αλλά το ζουν και όλοι οι φύλαθλοι. Ναι, όντως ακριβώς έτσι είναι όπως τα είπατε. Θα δούμε τώρα το πώς θα αντιδράσει ο Ολυμπιακός μετά το time out του Γιώργου του Καρασαβίδη, του προπονητή της ομάδας. Η άμυνα του Φίβου παραμένει στο ίδιο μοτίβο. Εδώ θα κερδίσει πέναλτι ο Μάινας. Έχω την εντύπωση ότι δεν έπαιξε σωστά άμυνα ο εξτρέμ του Φίβου στο πεντάρι. Ο Μαργαρίτης, ο οποίος έδωσε χώρο, έγινε πάσα πίσω από την πλάτη του, βρήκε το κενό, πήρε την μπάλα ο Μάινας και κέρδισε το πέναλτι. Αλλά στο πέναλτι αστόχησε ο Τσανίκας. Οριζόντιο δοκάρι μπάλα, δεν τον ήθελε, δεν του χαμογέλασε η τύχη στη ρήψη αυτή, οπότε το σκορ παραμένει πάλι στο 6-7. Εκπληκτικό παιχνίδι παρακολουθούμε και παρακολουθείτε, κυρίες και κύριοι, από το κατάμεστο Φιλίππιο. Βλέπετε, δεν πέφτει καρφίτσα. Φάουλ για την ομάδα. Ναι. Αυτό το οποίο βλέπουμε στην 6-0 του Ολυμπιακού είναι ο Μάινας να προσπαθεί να τραβήξει έξω τον Μπόσκο, να μην πάρει πολύ κοντά την μπάλα. Και στην περιφερειακή κίνηση τον περιμένει ο Ζαφυράκης, ο οποίος τον συναντάει και προσπαθεί να τον σταματήσει είτε με επαφή είτε με μπλοκ. Εντάξει, δεν το σούτ ξεσήκωσε τους φιλάδους, τη μία πλευρά, η απόκριση του Τερλέσκη ξεσήκωσε την πλευρά των φιλάδων. Να πούμε ότι έχουμε και τον υγιή κόσμο του αθλητισμού στις Κερκίδες. Αυτό είναι που χαίρομαι πραγματικά. Είναι οι γονείς και οι φίλοι του αθλήματος. Ανάμεικτοι, χωρίς δηλαδή να έχουμε... Έχει δημιουργήσει οι γονείς του Ολυμπιακού, βρίσκονται κοντά στα παιδιά τους, φίλοι των παιδιών του Ολυμπιακού. Έχει καμιά 30-40, έχουν κρεμάσει τα πανό τους, τις σημαίες τους, ακούγεται ο ύμνος του Ολυμπιακού, χωρίς να, και να χειροκροτούν και τις προσπάθειες και των δύο αθλητών. Και από την άλλη πλευρά οι γονείς του Φίβου, οι ουδέτεροι, οι οποίοι επίσης παίρνουν θέση με τη μία ή την άλλη ομάδα ανάλογα με τα... με τις επιθυμίες και γενικότερα βλέπουμε ένα κλίμα πολιτισμού. Και γενικά επικροτείται η κάθε καλή προσπάθεια. Ναι. Έτσι. Ναι. Και από τις δύο πλευρές επικροτείται η καλή προσπάθεια και αυτό είναι το πάρα πάρα πολύ ευχάριστο. Ο Αθανασιάδης είναι ο παίκτης ο οποίος
θα παίξει ένας εναντίον ενός με τον προσωπικό του αντίπαλο στην περιφερειακή την κίνηση. Θα σουτάρει και θα στην αριστερή γωνία του Τερελέσκη και θα κάνει το 6-8. Και ο Φίβος, από ό,τι βλέπω βέβαια, ο Μαργαρίτης παίζει έξω από τα 9-10 μέτρα. Προφανώς είναι εντολή αυτό. Δεν ήταν μια στιγμιαία αμυντική συμπεριφορά στην προηγούμενη φάση που του έφυγε ο παίκτης του Ολυμπιακού. Αλλά αυτή η έξοδος του Μαργαρίτη στο πεντάρι, πεντάρι είναι ο πέμπτος αμυντικός όπως τους μετράμε από τη θέση αριστερά προς δεξιά της άμυνας, δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο κενό ανάμεσα στον 4 και τον 6, με αποτέλεσμα να γίνει διείσδυση, να πάρει την και να δεχτεί το γκολ και το πέναλτι. Και συγγνώμη, τον γκολ και την δηλεπτή. Και τη δίλεπτη αποβολή. Ο κύριος Σολάκος είναι ένας από τους προπονητές που δεν επιλέγουν να βγάζουν τον τερματοφύλακά τους στα δίλεπτα για να παίξουν, να παίξουν με ισαριθμία. Οπότε βλέπουμε ο Ολυμπιακός σε αυτή την τακτική σκέψη του time out. Μάλιστα. Σε αυτή την τακτική σκέψη του κυρίου Τσολάκου δεν παίζει στα 6 μέτρα, εφόσον δεν υπάρχει pivot, δεν παίζει στα 6 μέτρα την άμυνα του Ολυμπιακός, την παίζει στα 9 μέτρα, με αποτέλεσμα αυτό να δυσκολεύει πολύ τη ρήψη. Η ρήψη δηλαδή θα πρέπει να γίνει από τα 12, από τα 13, δυσκολεύει την ρήψη, εκτός αν γίνουν συνήθως σε αυτές τις άμυνες οι εντολές που δίνουν οι προπονητές είναι να γίνουν κοψίματα στην πλάτη της άμυνας. Δεν το έχουν κάνει μέχρι στιγμής οι παίκτες του Φίβου και ίσως να είναι ο λόγος για τον οποίο παίρνει και δεύτερο time out ο κύριος Τσολάκος. Δεν εξοδεύει, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι είδαμε από τον κύριο Γούσιο να το κάνει. Στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ τώρα ο κύριος Γούσιος το έκανε επειδή έχανε την επαφή με το σκορ. Ο κύριος Τσολάκος το κάνει όντας μπροστά στο σκορ. Γιατί κρίνει ότι το σημείο του αγώνα είναι τέτοιο που θέλει να σκοράρει για να παραμείνει μπροστά στο σκορ. 7-8 η ομάδα του Φίβου βρίσκεται στο σκορ. Εξαιρετικό παιχνίδι. Στο 25ο λεπτό λοιπόν βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα εξαιρετικό τουρνουά και στην τελική φάση του τελευταίου παιχνίδι δύο εκπληκτικές ομάδες οι οποίες πάνε βήμα-βήμα. 8-7 προηγείται η ομάδα του Φίβου. Έχουμε δρόμο πολύ, έχουμε ακόμη 5,5 λεπτά για το πρώτο ημίχρονο και ένα ολόκληρο δεύτερο ημίχρονο. Θα δούμε τι εντολή πήραν οι παίκτες του Φίβου σε αυτό το σημείο. Ο Μπόσκος θα πάρει την μπάλα, θα προσπαθεί να μπει ο Μαργαρίτης, θα κερδίσουν φάουλ. Δεν βλέπω κάποιο κόψιμο να γίνεται, άρα ίσως έχει δώσει εντολή για κάποιες διασταυρώσεις, για να γίνει κάποια ρήψη από κάποιον από τους περιφερειακούς. Ο Αθανασιάδης θα το κάνει, θα πάει να παίξει πάλι με τον ίδιο τρόπο, αλλά θα τον σταματήσουν η κεντρική αμυντική του Ολυμπιακού. Και νομίζω ο Μπόσκος τώρα θα το τελειώσει. Ναι, ναι. Και το τελειώνει με καλύτερο τρόπο. Εντάξει, το παιδί είναι καλός. Πώς να το κάνουμε. Πρέπει κάτι να κάνει ο προπονητής του Ολυμπιακού, να μπλοκάρει τον Μπόσκο, ο οποίος είναι η αιχμή του δόρδους και είναι μόνιμη απειλή. Όταν σηκώνεται, τις περισσότερες φορές βρίσκει στόχο ή αναγκάζει τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού να κάνει μια δύσκολη επέμβαση. Να είστε σίγουροι ότι ο κ. Καρασαβίδης ξέρει πολύ καλά τι μπορεί να κάνει ο Μπόσκος. Ο Ολυμπιακός είναι και από τους συλλόγους οι οποίοι, επειδή λειτουργεί σε επαγγελματικά πρότυπα στη μεγάλη ομάδα και ο κ. Καρασαβίδης είναι βοηθός του Γιώργου του Ζαραβίνα, να είστε σίγουροι ότι στο εφηβικό του Ολυμπιακού λειτουργεί και η βιντεοανάλυση. Έτσι, οπότε ξέρει πάρα πολύ καλά τις κινήσεις του Μπόσκου. Ήδη τον παίζει μαντουμάν δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή. 8-9 το σκορ υπέρ της ομάδας του Φίβου. Και βρίσκει γκολ ο Φίβος, βρίσκει γκολ από τον Τσιγκυρίδη, από τον δεξιό εξτρέμ. Ήδη είδαμε λοιπόν, επειδή το σχολιάσατε το λέω, ότι ο κύριος Καρασαβίδης ήδη έβγαλε μαντουμάν στον Μπόσκο.
Νομίζω ο Λόλας τον έχει αναλάβει. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την αντίδραση του Ολυμπιακού. Ήδη στην πρώτη επίθεση με μαντουμάν τον Μπόσκο είδαμε γκολ από τον Τζιγκυρίδη, από την απέναντι πλευρά της επίθεσης. Σκρίνει από τον Μαραμαθά, ο Μάινας θα προσπαθήσει, φάουλε και από τον Μίγκα. 27ο λεπτό, παθητικό οι διαιτητές. Και ο Μάινας κάνει αυτό που ξέρει πολύ καλά. Ένα παιδί με το που λέμε και λίγο κρύο αίμα. Εκτελεί για μία ακόμα φορά και σκοράρει. Βλέπουμε τον Λόλα πάνω στον Μπόσκο. Κολλημένος επάνω του. Ναι, προφανώς υπάρχει και τακτική κίνηση για να τον απελευθερώσουν. Ο Αθανασιάδης θα πάρει προσπάθεια, αλλά θα δώσουν φάουλ οι διαιτητές. Βλέπουμε πολύ στενό μαρκάρισμα του Λόλα πάνω στον Μπόσκο. Δεν τον αφήνει. Είναι μαντουμάν. Μαντουμάν. Εντάξει, λίγο κοκορομαχίες τώρα μεταξύ των δύο. Κύριο Τζαφερόπουλος τους λέει τι σας βλέπω. Ότι θέλει να χαλαρώστε λίγο. Εντάξει, τώρα ο Μιχάλης ο Τζαφερόπουλος είναι διεθνής διαιτητής, εδώ από τη Βέρεια, εντάξει, έχει παίξει ημιτελικούς γιούρο, έχει παίξει ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχει παίξει τελικούς πρωταθλημάτων κυπέλων και όλα αυτά, δεν θα ανταποκριθεί, αλλά και ο Φωτακίτης είναι νέος, αλλά από τους εξελίξιμους διαιτητές στην ελληνική διαιτησία, με καταγωγή από τη Δράμα, αλλά στο σύνδεσμο των Αθηνών. Young referee, δηλαδή, είναι σε μια διαδικασία διεθνοποίησης. Είναι πολύ μικρό σε ηλικία. Νομίζω είναι 27-28. Όχι, λιγότερο. Λιγότερο. 23 χρονών, νομίζω. Α, είναι πολύ μικρός. Ναι. Είναι από τα... Ο Κινατζίδης, το ζευγάρι του, δεν είναι εδώ. Είναι... Και παίζει με τον Μιχάλη τον Τζαφερόπουλο, αλλά νομίζω ότι είναι και μια πολύτιμη εμπειρία και για τον ίδιο, αλλά και η παρουσία του Μιχάλη Τζαφερόπουλου τον βοηθάει και έχουν μια πάρα πολύ καλή διαιτησία μέχρι στιγμής. Ενώ το 10-10 ξεσηκώνει τους φιλάδους του Ολυμπιακού. Κρατάνε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι χωρίς δίλεπτα και χωρίς πολλά δίλεπτα. Έτσι, ναι, εντάξει. Δίλεπτα. Και αυτό είναι η επιτυχία του των διαιτητών. Λάθος η πιεστική άμυνα. Έχει δώσει φάουλ. Έχει δώσει ότι έγινε κακή ρήψη λόγω του σμπροξίματος του δεύτερου. Εκπληκτική απόκριση του νοτιφύλακα. Ναι, ναι. Έβγαλαν καλή προσπάθεια επιθετική. Άφησαν το πλεονέκτημα οι διαιτητές. Πήγε η μπάλα στα πίβοτα, αλλά όντως ο Γρηγοριάδης. Βλέπω, Μανώλη, επειδή το άθλημα που κάνω εγώ μπορώ και να καταλάβω κάποια πράγματα, βλέπω την τακτική που εφαρμόζει ο παίκτης του Ολυμπιακού, ο οποίος πάει ουσιαστικά να σπάσει τα νεύρα του Μπόσκου. Λοιπόν, εδώ τώρα η απόφαση των διαιτητών, που δεν είναι λάθος, δίνει από ένα δίλεπτο σε κάθε παίκτη. Ενώ φάνηκε στη ζωντανή ροή, φάνηκε στο τελείωμα ότι ο Λόλας τράβηξε και έριξε κάτω τον Μπόσκο και ξεσηκώθηκαν οι φίλαθλοι του Φίβου. Στην ουσία είχε τραβήξει και ο Μπόσκος πιο νωρίς. Οπότε είναι μια σολομόντια απόφαση να δώσουν από ένα δίλεπτο, θεωρώντας ότι και οι δύο είναι οι λεγόμενες κοκορομαχίες. Να πω εδώ ότι ο Μπόσκος κακώς παρασύρεται, έτσι. Και εδώ θα πρέπει ο προπονητής να τον εξηγήσει, να τον χαλαρώσει. Αυτή είναι η τακτική που εφαρμόζει ο παίκτης του Ολυμπιακού, ο οποίος σωματικά υστερεί απέναντί του, και αυτό βεβαίως είναι που εκνευρίζει τον Μπόσκο, ότι
στην κοκορμαχία το μεγάλο κοκόρι είναι ο Μπόσκος, το μικρό είναι ο Λόλας, αλλά αυτή όμως είναι και η οδηγία του προπονητή του Ολυμπιακού ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο βάζει ένα γρήγορο παίχτη μικροκαμωμένο να εκνευρίσει τον Μπόσκο και το πετυχαίνει, βλέπουμε, όχι μόνο για να βγει έξω. Αλλά το ότι επιλέγει έναν κοντό και γρήγορο παίκτη, αυτό έχει να κάνει με το ότι έχει καλά πόδια και θεωρεί ότι δεν θα τον χάσει. Έτσι, δεν θέλει να θυσιάσει ένα βαρύ κορμί, γιατί το θέλει πίσω για τα σούτ ή τις προσπάθειες των υπολείπων παίκτων του Ολυμπιακού. Συνήθως αυτές τις θέσεις των man-to-man τις παίζουν κοντί, γιατί έχουν... έχουν καλύτερα πόδια. Βέβαια, αν πάρει την μπάλα ο παίκτης που έχει μαντουμάν, εκεί υστερεί μετά ο κοντός. Υστερεί σε δύναμη προφανώς. Αλλά στην προκειμένη, αυτή είναι η εντολή να κολλήσει πάνω του, να μην πάρει ούτε μπάλα. Οπότε αναμένεται ένα ωραίο δεύτερο ημίχρονο με το 10-10 να έχει την απόλυτη ισορροπία στις δύο ομάδες. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τις μαζορέδες εδώ που χορεύουνε. Και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ μαζί με τον Μανώλη Ανδρεαδάκη. Να πούμε ότι ο Αλέξανδρος Γλύκας κι άλλος λοιπόν εδώ πέρα μιλάει για τον Ασλή ως κέντρο τερματοφύλακα. Θα τα πούμε βεβαίως αμέσως μετά μπαίνοντας στο ημίχρονο, για το δεύτερο ημίχρονο θα τα πούμε μαζί με τον Μανώλη τον Ανδρεαδάκη. Επανήρθαμε κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι για το δεύτερο ημίχρονο που μόλις έχει τα πρώτα 15 δευτερόλεπτα ξεκινήσει. Επίθεση για την ομάδα του Ολυμπιακού, άμυνα από την ομάδα του Φίβου και το 11-10 υπέρ του Φίβου, το οποίο έγινε και πάλι με χωρίς τερματοφύλακα Μανώλη Ολυμπιακός, έτσι. Ναι, προσπάθησαν οι παίκτες του Ολυμπιακού να βρουν τον pivot παίζοντας 6 εναντίον 5, γιατί βγάζει τον τερματοφύλακα του ο κύριος Καρασαβίδης. Δεν ήταν καλή η πάσα στον pivot του Ολυμπιακού και ο Γρηγοριάδης με ένα ψύχρεμο, ας το χαρακτηρίσουμε έτσι, γιατί έχουμε δει πολλές φορές να παίρνει την κατοχή η ομάδα χωρίς τερματοφύλακα και να σουτάρουν εκτός εστίας και να χάνεται η μπάλα. Στην προκειμένη περίπτωση ο Γρηγοριάδης ζήγησε σωστά τη ρήψη του και στην κενή εστία διαμόρφωσε το 10-11. Ένα εξαιρετικό παιχνίδι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, παρακολουθείτε το ράδιο Αβένα και το site avena.gr, το ραδιόφωνο της Κεντρικής Μακεδονίας 97.7. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ για να σας μεταδώσουμε το παιχνίδι αυτό του τελικού,
η ομάδα του Φίβου βρίσκεται μπροστά με 11-10. Είμαστε λοιπόν στο δεύτερο λεπτό, κλείνει το δεύτερο λεπτό, μια πολύ ωραία προσποίηση και 10-12 με δύο γκολ η ομάδα του Φίβου βγαίνει μπροστά. Ο Μαραμαθός Παπάς, ναι, παίρνει ένα ψυχολογικό προβάδισμα ο Φίβος στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, όπως και στο πρώτο ημίχρονο. Είδαμε ότι ξεκίνησε καλύτερα ο Φίβος όταν είχε το προβάδισμα. Στην πορεία ο Ολυμπιακός ισορρόπησε το παιχνίδι. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και τώρα. Αλλά θα βρει τώρα με τον Παπά. Θα βρει το κενό, ναι, και θα σκοράρει ο Ολυμπιακός μειώνοντας με τον Παπά στο γκολ. Για τις άμυνες 6-0 αυτά τα γκολ οι προπονητές δεν τα συγχωρούν, γιατί έκανε κίνηση με μπάλα, κουβάλισε την μπάλα αρκετή ώρα. Δεν είχε... Και ο Τσιγκερίδης τώρα με αρκετό ρίσκο πήρε μια προσπάθεια από τα εξτρέμ. Πέταξε την μπάλα πάνω από το κεφάλι του Τερελέσκη και σκόραρε. Οπότε και πάλι στο συν 2 Φίβος. Εξαιρετικό παιχνίδι, κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε από τις δύο καλύτερες ομάδες αυτής της διοργάνωσης. Η ομάδα του Φίβου Θεσσαλονίκης βρίσκεται μπροστά με 2 γκολ, 13-11. Νομίζω ότι θα πάμε σε παθητικό παιχνίδι. Και τώρα χάνουν την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Έπαιξε πολύ καλή άμυνα ο Φίβος αυτή την επίθεση. Και έχει και την κατοχή. Το man-to-man βλέπουμε ότι συνεχίζεται σε κάθε όπου και να πηγαίνει ο Μπόσκος. Ο Αντώνης Τσολάκος επιλέγει να τον τραβήξει έξω στο κέντρο του γηπέδου για να παίξουν οι υπόλοιποι παίκτες 5 εναντίον 5. Είδαμε τον Αθανασιάδη που προσπάθησε να διεισδύσει, κέρδισε φάουλ. Και τώρα ο Μπόσκος θα κερδίσει φάουλ. Λέγαμε ότι συνήθως οι προπονητές έχουν την στα man-to-man έχουν την τάση να απελευθερώνουν τους παίκτες που τους παίζουν man-to-man. Επιθετικό ο κύριος Τζαφερόπουλος έδωσε και δείχνει με χαρακτηριστικές κινήσεις του κορμιού του το τι έκανε ο επιθετικός του Φίβου. Και βήματα ο Παπάς, σωστά. Εδώ τώρα οι παίκτες του Φίβου θα βγάλει τον Μίγκα για να βάλει τον Καρακεχαγιά. Ο Μπόσκος θα τραβηχτεί πίσω για να παίξουν πάλι 5 εναντίον 5. Αυτό που δεν εξυπηρετεί το Φίβο είναι ότι επειδή παίζει με τρεις αριστερόχειρες, ο Καρακεχαγιάς ή ο Αθανασιάδης βρίσκεται σε θέση αριστερού ίντερ που θεωρητικά δεν βολεύει το αριστερό χέρι. Ωστόσο εδώ ο Αθανασιάδης ήταν σχετικά ψηλά και έκανε μία ρήψη πολύ καλή. Διαγώνια αντίθετα στην κατεύθυνση του κορμιού του Τερλέσκη και με χαμηλό διαγώνιο σουτ διαμόρφωσε το 11-14. Συν 3 ο Φίβος για πρώτη φορά στο τελικό, νομίζω. Ναι, είναι για πρώτη φορά, Μανώλη. Ναι. Και οπωσδήποτε έχει ενδιαφέρον η αντίδραση του Ολυμπιακού. Ο Μάινας τώρα και ένα πολύ ωραίο γκολ με ασίστ που κάνει στον πίβοτ, στον Μάνθο. Ο Μάνθος είναι επίσης ένα από τα παιδιά που διακρίθηκαν σε αυτή τη διοργάνωση, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Και πάλι ο Μπόσκος τραβιέται μακριά.
Εδώ θα πάρει την μπάλα με απελευθέρωση και θα κάνει επιθετικό. Εδώ τώρα. Νομίζω... Ναι, κοιτάξτε, ο κανονισμός λέει ότι όταν ένας παίκτης πέσει κάτω και η άλλη ομάδα κάνει ευνηδιασμό, πρέπει να το αφήσει ο διαιτητής. Πρέπει να αφήσει να ολοκληρωθεί ο ευνηδιασμός. Εκτός αν ο παίκτης έχει χτυπήσει το κεφάλι. Οπότε εκεί σταματάει αμέσως το παιχνίδι. Στην προκειμένη περίπτωση είδε να πέφτει ο Μπόσκος, δεν έδωσε ποινή φυσικά στην άμυνα του Ολυμπιακού. Άφησε λίγο τη φάση να δει αν ο Ολυμπιακός εκδηλώσει ευνηδιασμό. Είδε ότι κάποια στιγμή επέστρεψαν όλοι οι παίκτες του Φίβου και δεν θα άφηνε την ομάδα των Σικιών να παίξει με παίκτη λιγότερο σε αυτή την φάση. Οπότε σταμάτησε, έδωσε time out να δει τι έχει ο τραυματισμένος παίκτης του Φίβου. Τελικά σηκώθηκε, όλα καλά. Και πάμε για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Δεν ξέρω αν θα θελήσει ο κύριος Καρασαβίδης να κάνει κι άλλα αμυντικά πράγματα εκτός από το μαντουμάν, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει. Αυτή είναι η τακτική που έχει επιλέξει το μαντουμάν πάνω στον Μπόσκο. Όσο θα βρίσκει λύσεις ο Φίβος, θα είναι σε μειονεκτική θέση ο Ολυμπιακός, γιατί δεν σκοράρει. Καρακαγιάς και Αθανασιάδης, είναι αυτό που σας λέγουμε. Τώρα απελευθερώνει τον Μπόσκο ο Καρακεχαγιάς. Θα κλέψει όμως ο Μαραμαθάς. Θα ψάξει τον παπά που έρχεται τρέιλερ από πίσω. Και αυτός με ένα πολύ δυνατό σουτ θα ουσιαστικά εξάμετρο στον ευνηδιασμό με άλμα. Είναι σαφές το πλεονέκτημα του επιθετικού έναντι του τερματοφύλακα. 13-14 η ομάδα του Φίβου βρίσκεται μπροστά, κυρίες και κύριοι. Μετά το man-to-man επάνω στον Μπόσκο, έχει σηγήσει ο Μπόσκος. Και ο Μαργαρίτης πήρε μια προσωπική ενέργεια και μεταλλεύτηκε το screen του pivot της ομάδας του. Πήγε από γωνία, αλλά το shoot με φάλτσο που επιχείρησε βγήκε έξω από τα δοκάρια του Τερελές και ο Ολυμπιακός έχει τη δυνατότητα να ισοφαρίσει τώρα. Ο Φίβος επιμένει στην 6-0. Δεν έχει λόγο να την αλλάξει ο κύριος Τσολάκος. Βγαίνουν αρκετές άμυνες. Εδώ σφυρίχτηκε φάουλ. Βιάστηκε λίγο ο κύριος Φωτακίτης. Θα μπορούσε να περιμένει γιατί έκανε πάσα ο πίβο του Ολυμπιακού. Πλεονέκτημα επίσης που αφήνουν πολύ σωστά οι διαιτητές και ο Μαραμαθάς θα ισοφαρίσει στο 14-14. Οι δύο ομάδες στο φτού και από την αρχή. Όλα 14 λοιπόν, στο 10ο λεπτό, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ανάσες για τον Μπόσκο από τον Αντώνη Τσολάκο. Είδε, κρίνει ο προπονητής του Φίβου ότι παίρνει βεβαιασμένες ενέργειες όταν γίνεται κάτοχος στην μπάλα. Τον βγάζει, οπότε αλλάζει και την τακτική του Ολυμπιακού. Γυρίζει, βλέπουμε, πάλι σε 6-0. Και το μπλοκ έχει αποτελεσματικότητα και ο Λόλας θα φέρει τον Ολυμπιακό σε θέση οδηγού μετά από αρκετή ώρα. Ένα πολυεργαλείο αυτή τη στιγμή αποδείχθηκε για τον Ολυμπιακό ο Λόλας. Έχει μπλοκάρει τον Μπόσκο εντελώς. Βάζει και γκολ τώρα. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Κάνουν το λάθος οι παίκτες του Φίβου. Ναι. 15-14 μπροστά ο Ολυμπιακός. Πολύ έξυπνη η τακτική αυτή μέχρι στιγμής του προπονητή του Ολυμπιακού που μπλόκαρε τον Μπόσκο, τον καλύτερο παίκτη μέχρι εκείνη τη στιγμή του Φίβου. Βάζοντας επάνω του έναν μικρόσωμο αλλά πολύ ταχύ και γυμνασμένο αθλητή. Νομίζω το επιχείρησε το νούμερο 10 του Φίβου, νομίζω ο Τσοχανταρίδης είναι, στην προσπάθειά του να δώσει assist, στην προσπάθειά του να ξεκουράσει τον Μπόσκο και βάλοντας το Τσοχανταρίδη, πήρε δύο προσπάθειες ο νεαρός παίκτης του Φίβου,
χωρίς αποτελεσματικότητα, με αποτέλεσμα ο Φίβος να χάσει δύο επιθέσεις πολύ σημαντικές και έδωσε τη δυνατότητα στον Ολυμπιακό να ανατρέψει το σκορ. Και άρον-άρον ο Αντώνης Τσολάκος επαναφέρει τον Μπόσκο και ο κύριος Καρασαβίδης επαναφέρει το μαντουμάν με τον Λόλα πάνω του. Νέα κίνηση τώρα από τον, από τον κύριο Τσολάκο. Ο Θηγυρίδης playmaker, άλλος αριστερό. Ο εξτρέμ τώρα, ο εξτρέμ του Φίβου, ο Τσιγκυρίδης θα πάει στα... θα πάει στο playmaker. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται τώρα να μαραμαθάς και ο Τσιγκυρίδης να μαλώνουν στα κοκόρια εκεί. Το μόνο που θα καταφέρουν να πάρουν από μία δίλεπτη, αλλά κέρδισε το δίλεπτο. Να απελευθερωθεί ο Μπόσκος στο δίλεπτο αυτό. Ναι, εντάξει, σίγουρα θα δούμε τον Μπόσκο τώρα να παίρνει και... να παίρνει και επιθετικές πρωτοβουλίες. Ο Αθανασιάδης θα πάρει το σουτ και θα στείλει την μπάλα πάνω τα δοκάρια. 15-14 η ομάδα του Ολυμπιακού. Στην τελευταία επίθεση πριν το δίλεπτο είδαμε ότι η τακτική του κ. Τσολάκου ήταν να ανεβάσει τον εξτρέμ του, τον Τζιγκυρίδη, σε θέση playmaker και να κατεβάσει τον Αθανασιάδη στη γωνία. Βέβαια προέκυψε το δίλεπτο του παίκτη του Ολυμπιακού με αποτέλεσμα να επαναφέρει το αρχικό του σχήμα, άσχετα με το αν το σου του Αθανασιάδη ήταν έξω, αλλά θα δούμε αν θα το συνεχίσει και στις επόμενες επιθέσεις αυτό το, όταν θα γίνουν όλοι, όταν θα μπουν όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού και θα συνεχιστεί το man-to-man στον Μπόσκο. Η μπάλα και πάλι στα χέρια των παιχτών του Ολυμπιακού. Κλέψιμο από το Φίβο. Δεν υπάρχει τερματοφύλακας, δεν το βλέπει κανένας. Με αποτέλεσμα να χαθεί η ευκαιρία. Ναι. Ήτανε πολύ καθαρή. Και για ώρα χωρίς τερματοφύλακα ο Ολυμπιακός. Ναι. Δεν το πήραν χαμπάρι. Και τώρα γίνεται λάθος από τον Μπόσκο. Προσπάθησε να πασάρει στο συμπέκτη του Μαργαρίτη, αλλά έστειλε την μπάλα πλάγι out. ΑΟΥΤ. 15-14 στο 14ο λεπτό λοιπόν η ομάδα του Ολυμπιακού μπροστά. Ένα εκπληκτικό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Ναι, και έχει πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι. Έχει κοντά στα 16 λεπτά. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συνέχεια. Εδώ ο Μαραμαθάς κάνει αυτό που ξέρει πολύ καλά, να κουβαλάει την μπάλα για μεγάλη απόσταση και σχεδόν από τη θέση του playmaker να περνάει και τη θέση του δεξιού ίντερ, εκμεταλλευόμενος την πίεση και το κενό που έχει από πίσω ο Φίβος. Αλλά το σούτ του δεν του έκανε το χατήρι και η μπάλα και τον είδαμε πόσο απογοητευμένος που δεν... Ναι, γιατί είναι φάσεις που συνήθως τις έχει και συνήθως σκοράρει όταν το κάνει αυτό. Εντάξει, είπαμε, όλα μετράνε και η κούραση των παιδιών σε αυτή τη φάση, τελευταίο παιχνίδι της διοργάνωσης. Εδώ ο Τσιγκυρίδης κάνει ένα λάθος που... Εντάξει. Η μπάλα την είχε κουμπίσει παίκτη του Ολυμπιακού. Θα έπρεπε να την αφήσει για να βγει πλάγιο υπέρ της ομάδας του. Πήγε να τη διεκδικήσει, έχασε τη λαβή και βγήκε πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, είναι τα λάθη της κόπωσης. Και είναι ένα στοιχείο του παιχνιδιού που θα καθορίσει και τον νικητή. Εξαιρετικό παιχνίδι. Παρακολουθούμε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, από το κλειστό Φιλίππιο της Βέρειας. Εδώ στο τακτικό κομμάτι βλέπουμε ότι ο Μπόσκος που παίζει τελευταίος αμυντικός, όταν πάει να γίνει η απελευθέρωση από εκείνη την πλευρά, παίζει man-to-man τον Μάινα, ο οποίος τώρα απελευθερώθηκε, κέρδισε την μπάλα αυτούς και φεύγει ο Μίγκα στον εφηδιασμό και θα σκοράρει, ισοφαρίζοντας, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσια. Ήταν το κλέψιμο της ομάδας του Φίβου. Είναι οι αρετές της 6-0.
Και όταν η άλλη ομάδα επιχειρεί να πασάρει στα pivot, όταν είναι διαβασμένο το παιχνίδι, αυτά είναι σύνηθη φαινόμενα. Και ο Λόλας θα σκοράρει τώρα. Έκοψε δεύτερο pivot. Τον βρήκαν οι συμπαίκτες του και πέρασε την μπάλα πάνω το κεφάλι του Γρηγοριάδη. Ράδιο Αβένα, avena.gr, κυρίες και κύριοι, από το κλειστό Φιλίππιο. Ένα εκπληκτικό παιχνίδι, 16-15 ο Ολυμπιακός μπροστά. Μανώλη. Ναι, άλλαξε τερματοφύλακα ο κύριος Τσολάκος. Νομίζω ο Παντελίδης είναι. Κλέψιμο τώρα από τον Ολυμπιακό. Ο Μεγκίδης είναι. Ένα εκπληκτικό παιχνίδι, κυρίες και κύριοι. Πάνω κάτω η μπάλα, με πολλή διάθεση, με πολύ πάθος. Τα παιδιά βλέπουμε λοιπόν εδώ στο 17ο μόλις ολοκληρώνουμε λεπτό της αναμέτρησης, κυρίες και κύριοι, απομένουν 12 λεπτά, 13 λεπτά ακόμη ολόκληρα για να τελειώσει αυτή η συγκλονιστική αναμέτρηση και αυτό το συγκλονιστικό πρωτάθλημα, το οποίο ξεκίνησε, κλέβουν οι παίχτες και πάρα πολύ ωραία μπροστά. Είναι παρόμοια φάση με την προλίγου επίθεση που έκανε ο Ολυμπιακός, ο οποίος ψάχνει pivot. Είναι διαβασμένο αυτό, είναι εμφανές ότι υπάρχει εντολή να παίζουν πίσω και να βάζουν χέρια σε αυτές, να βάζουν χέρια στην μπάλα, στην προσπάθειά τους να παίρνουν, να κλέβουν μπάλες. Είναι δεύτερη φορά που το κάνουν και με ευνηδιασμό ο Συγκυρίδης διαμορφώνει το 16-16. Ισόπαλο λοιπόν το αποτέλεσμα. Ακούμε. Από τη μία πλευρά ακούμε φίβος, από την άλλη ακούμε θρύλος. Μας μπερδεύει κοντά τα ονόματα, έτσι Μανώλη. Αλλά σε ένα πολύ όμορφο κλίμα. Πάρα πολύ αθλητικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Με πολύ πάθος, με πολύ όρεξη από τους παίκτες, από τους φιλάθλους, από τους παράγοντες, από όλο τον κόσμο που ζει και αυτός με το δικό του τρόπο αυτό το παιχνίδι. Time out. Ναι, και φυσικά να πούμε και να αποδώσουμε και τα εύσημα και στον Φίλιππο Βέριας, που είναι ουσιαστικά ο φορέας εκτός από την Ελληνική Ομοσπονδία Χειροσφαίρησης και την Επιτροπή Ανάπτυξης της ΟΧΕ. Ο Φίλιππος Βέριας είναι ο φορέας που είναι ο συνδιοργανωτής των αγώνων. Όλα κύλησαν ομαλά σε όλα τα επίπεδα, η φιλοξενία των διαμονή, διατροφή, μετακινήσεις. Το οργανωτικό κομμάτι δηλαδή της διοργάνωσης αγγίζει το άριστα. Η Βέρεια δεν χρειάζεται να δίνει εξετάσεις βέβαια για να το λέμε. Είναι μια πόλη η οποία ξέρει πάρα πολύ χάντμπολ και οι άνθρωποι της και οι εθελοντές που βρίσκονται εδώ και φροντίζουν να μην λείπει τίποτα από τις αποστελές των ομάδων. Νομίζω ότι βάζει βάσεις για να εδρεωθεί και τα επόμενα χρόνια η τελική φάση του πρωταθλήματος εφήβων στη Βέρεια, γιατί πραγματικά, επειδή πιστέψτε με, έχω πάει σε πάρα πολλές διοργανώσεις, δεν είναι εύκολο πράγμα να διοργανώσεις αγώνες, τέτοιους αγώνες, και να έχουν οργανωτική, τόσο μεγάλη οργανωτική επιτυχία. Αρτιότητα και τελειότητα. Να ευχαριστήσουμε και εμείς βεβαίως τον Φίλιππο, τους παράγοντες του Φιλίππου, οι οποίοι ζητήσανε και να έχουμε εδώ μία συνεργασία, να παρουσιάσουμε λοιπόν αυτό το πρωτάθλημα. Μα και αυτό είναι στα σύν των διοργανωτών, έτσι. Δηλαδή ξέρουν οι άνθρωποι του Φιλίππου ότι η συγκεκριμένη διοργάνωση έχει μεγάλη απήχηση στο ευρύ κοινό του αθλήματος. Είναι δεδομένο ότι διψάει ο κόσμος για να δει χάντμπολ και επειδή αυτοί οι νεαροί παίκτες δεν έχουν πολλές φορές τη δυνατότητα προβολής, νομίζω ότι τους δίνεται αυτή η ευκαιρία μέσα τη συχνότητά σας και φυσικά ανοίγουν τα εύσημα και σε εσάς και στον διοργανωτή Φίλιππο. Πάλι μπάλα στα pivot, πάλι κλέψιμο. Είναι προφανές ότι αυτή τη φορά ο Μίγκας δεν είχε τις δυνάμεις για να τρέξει, να κάνει την ίδια φάση που έκανε στο προηγούμενο και τον... Και σταμάτησε σωστά. Προτίμησε να σταματήσει. Σωστά και ήταν και από τον πάγκο η εντολή. Όπα, το περίφημο. Σταμάτα δηλαδή.
Εδώ τώρα δεν παίζουν μαντουμάν τον, τον Μπόσκο. Δεν του παίζουν μαντουμάν εδώ και ώρα, Μανώλη. Ο στόχος που ήθελε ο προπονητής επετεύχθη, τον χάλασε την ροή των σκέψεων, το καθαρό μυαλό, τον εκνεύρισε και βλέπουμε ότι εδώ και αρκετή ώρα, χωρίς να υπάρχει ο Λόλας επάνω του, ο Μπόσκος δεν είναι αυτός που ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή που αποφάσισε ο προπονητής να βάλει. Δεν είναι προφανώς και τον κούρασε, προφανώς και ήθελε να τον... αλλά σίγουρα το γεγονός ότι βρέθηκε και πίσω στο σκορ ήταν ένα στοιχείο το οποίο του έδωσε τη δυνατότητα να μείνει κοντά στο σκορ. Έτσι, παρόλα αυτά είναι τακτική, όλο είναι σκακέρα. Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, τώρα είδαμε ότι ο Μπόσκος πήρε προσπάθεια, έτσι, σούταρε, δεν το έκανε το χατήρι. Μπορεί να το θέλει ο προπονητής αυτό, δηλαδή τον παίκτη ο οποίος τον έχει κουράσει, τον έχει εκνευρίσει, τον έχει παίξει μαντουμάν. Όταν τον απελευθερώσει είναι δεδομένο ότι θα πάρει προσπάθειες. Ίσως να ποντάρει και στο γεγονός ότι λόγω της κούρασης, λόγω της θέλησης του παίκτη να παίξει, να πάρει κάποιες μπάλες. Ήδη πήρε μία μπάλα, το οποίο θα μπορούσε να ήταν γκολ βέβαια και να διαψευδόταν ο προπονητής. Αλλά σε κάθε περίπτωση εκ του αποτελέσματος δικαιώνεται. 17-18 μπροστά ο Ολυμπιακός. Ναι, από το Λιάπη, τον έτερο playmaker του Ολυμπιακού, έπαιξε τον Μαρκατάτο πολύ χαμηλά στα πόδια και τον πέρασε με βασική προσποίηση και από τα 6 μέτρα σκόραρε. Στο 21ο λεπτό βρισκόμαστε, δεύτερο μηχρόνο, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Radio Avena, avena.gr, εδώ στο κλειστό γήπεδο του Φιλίππιο στην Βέρεια, ο μεγάλος τελικός μεταξύ δύο μεγάλων ομάδων, μεταξύ του Φίβου και του Ολυμπιακού. 17-16 μπροστά ο Ολυμπιακός. Ναι, και βλέπουμε τώρα εδώ και αρκετή ώρα ο Μπόσκος να προσπαθεί μόνος του και κάνει μια εκπληκτική πάσα παρακεχαγιάς, αλλού το κορμί, αλλού έβλεπε, αλλού γύρισε το χέρι του και έβγαλε μια πάσα στο Μαρκατάτο που νομίζω είναι ένα από τα highlight του σημερινού αγώνα, εκπληκτικό. Και όλου του τουρνουά, γιατί εντάξει, και βαρύ κορμί. Έχουμε δει και άλλα highlights, αλλά νομίζω ότι ήταν μια εκπληκτική προσπάθεια και ένα πολύ όμορφο γκολ από αυτά που κέρδισαν και το χειροκρότημα όλου του κόσμου εδώ, έτσι, αυτό ναι, το γκολ. Ναι, ακριβώς. Μα μιλάμε για ένα κοντά δίμετρο παλικάρι, έτσι. Ναι, ναι. Γύρω στα 100 κιλά σου και περισσότερα, και να κάνει αυτή την περιστροφή και αυτή την... Είναι έτσι. Η οξυδέρκειά του να γνώριζε που βρίσκεται ο συμπαίκτης του. Εδώ έγινε μια υποψία φάουλ, ένα τράβηγμα, αλλά ο κύριος Τζαφερόπουλος άφησε πλεονέκτημα, γιατί στην εξέλιξη της φάσης έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του ο πίβο του Ολυμπιακού, οπότε γι' αυτό δεν μπορεί να του δώσει διπλό πλεονέκτημα. Επιβραβεύει και την άμυνα δηλαδή. 17-17, κλείσαμε τα 22 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τους φιλάδους και από τις δύο πλευρές. Τρίτη λάθος επιλογή του Μπόσκου. Πάλι ο Λόλας επάνω του. Ναι, τώρα έκανε επιθετικό. Είναι αυτό που το πόσο θέλει ο Μπόσκος να μπει στο παιχνίδι και πάλι. Και πλέον είναι η τακτική και του άλλου προπονητή. Έτσι, τώρα τον άφησε. Τώρα τον άφησε και του έδωσε τρεις φορές την μπάλα. Με λάθος επιλογές. Βέβαια, να πούμε ότι ο Μπόσκος είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδας και είναι δεδομένο ότι όσο πλησιάζουμε προς το τέλος, θα παίρνει προσπάθειες. Έτσι. Εδώ μια εκπληκτική απόκριση του τερματοφύλακα του Φίβου, ο οποίος ο Μεγκίδης. Radio Avena, avena.gr, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. 17-17 σε αυτό το πολύ πολύ σημαντικό και κρίσιμο παιχνίδι, μιας και κρίνει τον πρωταθλητή. Και πάλι ο Θοδωρής ο Μπόσκος θα βγάλει, είχε κενό ο Αθανασιάδης, δεν το είδε. Επιθετικό ο Αθανασιάδης. Το 17-17 παραμένει εδώ και αρκετή ώρα. Και σίγουρα μετράει η κούραση, δεν το συζητώ.
κλέψιμο τώρα από τον Μαργαρίτη, ο Συγκυρίδης. Είναι, γίνονται μάχες ομυρικές. Φοβερή φάση. Κλέψιμο στο κλέψιμο. Και πάλι κλέψιμο. Ναι, κλέψιμο και εδώ τώρα. Τώρα εδώ θα γίνει μια φάση. Να δούμε την εξέλιξή της. Στην προσπάθειά του, ανοίγοντας τα πόδια, ο Τρελέσκι πρέπει να βρει και λίγο το Συγκυρίδη. Χωρίς πρόθεση, πιστεύω, ρε. Δεν νομίζω να είχε πρόθεση. Όχι, όχι. Καθαρά πήγε να αποκρούσει ο... Ναι, άνοιξε το μεγάλο του κορμί και πρέπει να τον βρει και στα πόδια. Εδώ έγινε μια φάση. Στην ακριβώς προηγούμενη έγινε μια διεκδικούμενη φάση. Ο Συγκυρίδης βρέθηκε κάτω στο έδαφος. Οι παίκτες του Ολυμπιακού, βλέποντας τον Συγκυρίδη να είναι... Να σηκώνεται, αλλά να μην έχει, να μην έχει δυνάμεις να γυρίσει στην άμυνά του, προσπάθησε να βγάλει επίθεση. Έκανε βεβαιασμένα κάποιο λάθος. Έκανε βεβαιασμένα λάθος. Ο Συγκυρίδης που ήταν ξεχασμένος, αυτό που λέμε στο ποδόσφαιρο offside, βρέθηκε ξεχασμένος πίσω στα... Τα 10 μέτρα του κάναν την μπάσα και στον ευνηδιασμό σκόραρε κάνοντας το 17-18. Το κλέψιμο ήταν από τον Μαργαρίτη, τον γκολ από τον Συγκυρίδη. Δεν ξέρω αν έχει χτυπήσει ο παίκτης του Φίβου. Θα φανεί από το κατά πόσο θα επανέλθει σύντομα. Ψυχτικό του βάζουν, βλέπω, στον Αστράγαλο. Εντάξει, άμα είναι στην επαφή δεν είναι τίποτα. Δεν γύρισε δηλαδή το πόδι του, οπότε θα επανέλθει, πιστεύω, γρήγορα. Το βλέπω να κάθεται και στη ζώνη αλλαγών. Ίσως βάλει για μία επίθεση κάποιον άλλον ο Αντώνης ο Τσολάκος και στην επόμενη να τον επαναφέρει. Θα δούμε. Πέναλτι για την ομάδα του Ολυμπιακού. Σωστό σφύριγμα φυσικά. Θα δούμε τώρα ποιος θα το εκτελέσει. Ο Μάνθος το κερδίζει το πέναλτι και ο Λόλας το εκτελεί. Ανάβουν τα αίματα και στις κερκίδες. Πάντως είναι η πολλωστή φορά στις τελευταίες επιθέσεις του Ολυμπιακού που ψάχνουν τον πίβοτ. Είναι δηλαδή αυτή η τάση και η οδηγία προφανώς από τον Γιώργο τον Καρασαβίδη. Είδαμε όμως σε τρεις περιπτώσεις να κλέβουν μπάλα οι παίκτες του Φίβου. Και τώρα πάλι... 18-18. Okay, είμαστε στο 55. Στην περίπτωση η Μανώλη που το παιχνίδι τελειώσει με χ, είναι Ολυμπιακός. Πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα των άλλων παιχνιδιών. Γιατί στην ισοπαλία πρέπει είναι ισοβαθμία. Οπότε θα δούμε τι έχουν κάνει με τα άλλα παιχνίδια. Στα άλλα παιχνίδια. Δεν το έχω πρόχειρα τα αποτελέσματα, αλλά σύντομα θα το ξέρουμε γι' αυτό. 18-18 κυρίες και κύριοι, 25 και 20 απομένουν ακόμη 4 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Ένα εξαιρετικό παιχνίδι το οποίο έχει ανεβάσει την αδρεναλίνη σε όλους τους παρευρισκόμενους εδώ. Βλέπουμε λοιπόν καταπληκτικό παιχνίδι και από τα 14 παιδιά που βρίσκονται μέσα αλλά και από όλους όσους μπαίνουν μέσα, έτσι. Time out παίρνουν στο 25 και 27 βρισκόμαστε. Ναι, πήρε το τρίτο του time out ο Αντώνης ο Τσολάκος, δεν δικαιούται άλλα. Μόνο ο προπονητής του Ολυμπιακού έχει. Να πούμε ότι εδώ σε αυτό το σημείο ότι πλέον μπαίνοντας στην τελική ευθεία η τακτική αρχίζει να έχει τη δική της σημασία. Ο Ολυμπιακός ευνοείται με την ισοπαλία. Γιατί δηλαδή, δεν είχε ήττα καμία. Γι' αυτό το λόγο ή... Όχι, είναι το πώς κέρδισαν τα παιχνίδια με τους αντιπάλους που βρέθηκαν στη δεύτερη... Στον δρόμο τους, Όχι στον δρόμο τους, όχι σε όλο το πρωτάθλημα. Στη δεύτερη φάση. Δηλαδή με Διομήδη και με Πηλαία. Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός είχε μεγαλύτερες νίκες με τον Διομήδη. Ναι. Το Διομήδη κέρδισε με μεγάλη διαφορά. Οπότε ο Φίβος τον Διομήδη τον κέρδισε με 7 γκολ διαφορά και με ένα γκολ κερδίσαν και οι δύο την Πηλαία. Οπότε εκείνη η νίκη του
Εκείνη η νίκη του Ολυμπιακού με το Διομίδη με τα 9 γκολ του δίνει το αβαντάζ, γιατί ο Φίβος τον κέρδισε με 7. Και οι δύο κερδίσαν την Πηλαία με 1. Οπότε στην ισοβαθμία είναι συν 2 γκολ ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Άρα για την ομάδα του Φίβου μονόδρομος η νίκη. Ναι, ναι, ακριβώς. Ενώ ο Ολυμπιακός παίζει για 2 αποτελέσματα. Ακριβώς. Το Μαντουμάν επανήλθε στον Μπόσκο πάντως. Φάουλ, ο κύριος Φωτακίτης. Και είναι απλό γιατί ο κύριος Καρασαβίδης επιλέγει και πάλι Μαντουμάν, γιατί ξέρει ότι τώρα είναι η ώρα του Μπόσκου. Και δεύτερη απόκρουση από τον Τερελέσκι. Καθοριστικές, έτσι. Τώρα ναι, η κάθε απόκρουση, το κάθε σούτ είναι καθοριστικό. Γιατί είπαμε ότι ο Φίβος θέλει μόνο νίκη, έτσι. Δηλαδή στην περίπτωση που προηγηθεί ο Ολυμπιακός, δεν του φτάνει το ένα γκολ μετά. Μετά πρέπει... Και ο χρόνος τελειώνει. Ακριβώς. Θα χρειάζεται 2 γκολ για να είναι η προηγήτρια ομάδα, η ομάδα του Φίβου. Ναι, ναι. Το man to man είναι στον Μπόσκο, είναι το κλειδί τώρα. Γκολ από τον Λιάπη. Γκολ από τον Λιάπη. Είναι δεύτερη φορά που ο μικρός παίζει στα πόδια το Μαρκατάτο και σκοράρει. Φάουλ στο Μίγκα από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Με δύο πίβοτο ο Αντώνης ο Τσολάκος τώρα. Αθανασιάδης, κακό σουτ. Μίγκας το rebound. Για να δούμε τι θα δώσει ο κ. Τζαφερόπουλος. Δίλεπ, 9 μέτρα και δίλεπτη στον Μαραμαθά. Νομίζω είναι σωστή. Τράβηξε το Μίγκα. Ο Μίγκας βρέθηκε μέσα στα 6 μέτρα. Δεν θα ήταν δηλαδή πέναλτι σε καμία περίπτωση. Και δίνει τη δίλεπτη η μπάλα στα 9 μέτρα στο Φίβο. Καθοριστικό σημείο του αγώνα. Είμαστε στο 57-11. Μόνο για 49 δευτερόλεπτα θα παίξει ο Μαραμαθάς. Ναι, εντάξει. Είναι όμως κρίσιμη η συγκεκριμένη επίθεση. Την μπάλα στον Καρακεχαγιά, ο οποίος δεν σουτάρε. Νομίζω ότι το λάθος του μικρού είναι ότι νόμιζε ότι θα πάρει πέναλτι και έκανε ουσιαστικά πάσα στον Τερελέσκι. Αυτό του λέγει συμπαίκτες του, σούταρε, γιατί το σούτ θα είχε σίγουρα περισσότερες πιθανότητες. Δεν ξέρω αν πρέπει να ρισκάρει λίγο τώρα ο Αντώνης ο Τσολάκος, γιατί παίζει με παίκτη. Τα μηνύματα έρχονται βροχή, η Μανώλη από Ιωνία, από Πειραιά μας στέλνουν μηνύματα, λένε ότι το πρωτάθλημα θα νίκει σε αυτούς, έτσι. Εντάξει, εννοείται. Μπαίνουν και οι οπαδοί ιδίως από την πλευρά του Ολυμπιακού, που είναι ένας τεράστιος σύλλογος και έχει φίλους που ακολουθούν το άθλημα. Νομίζουμε ότι... Ναι, ναι. Πολύ δύσκολα. Εδώ τώρα σκοράρει ο Καρακεχαγιάς. Ουσιαστικά ξαναβάζει την ομάδα του στο παιχνίδι. Θα μπορούσαν να δώσουν και επιθετικό οι διαιτητές, βέβαια, και γι' αυτό λέει ο κύριος Καρασαβίδης. 20-19 να πούμε, και μήνυμα το κύπελο στο Λευκό Πύργο έρχεται, απάντηση από Θεσσαλονίκη. Έχουν τα μηνύματα. Καλά, δεν χρειάζεται να ποδοσφαιροποιηθούμε. Δεν το έχουμε ανάγκη σαν άθλημα. Σίγουρα σε καμιά περίπτωση. Είναι κρίσιμη η επίθεση τώρα του Ολυμπιακού. Είναι νομίζω η πιο κρίσιμη. Αν πετύχει γκολ τώρα ο Ολυμπιακός. Ναι, γκολ και νομίζω... Γκολ, είναι γκολ. Είναι γκολ, ναι. Η μπάλα πέρασε μέσα από τα τρύπια δίχτυα, είναι γκολ. Νομίζω ότι... Α, ο Μπόσκος αυτό που δεν ήθελε, γιατί τον έπαιζε Μαντουμάν, έτσι. Γιατί στο τέλος οι μεγάλοι παίκτες παίρνουν τις... Μία ευκαιρία... Έτυχε στον Μπόσκο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Και μάτουμε σε όλο το γήπεδο τώρα. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι θα πρέπει να... Εδώ τώρα θέλει time out από τον προπονητή του Ολυμπιακού.
τα 31 δευτερόλεπτα που υπολείπονται ακόμη, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, 21-20. Έχει σαφέστατο πλεονέκτημα. Έχει την μπάλα, είναι ένα γκολ μπροστά και του κάνει και ισοπαλία. Είναι σχεδόν αδύνατο να προλάβει ο Φίβος να κλέψει δύο φορές την μπάλα σε 31 δευτερόλεπτα και να βάλει δύο φορές γκολ για να πάρει το παιχνίδι. Εδώ θέλει τώρα, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να αφήσουν τον Ολυμπιακό να κάνει ένα σουτ. Μπάσκε. Γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια μας. Αλλά εντάξει. Το άθλημά μας δυστυχώς αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα δεν έχει τον καθαρό χρόνο παιχνιδιού. Και το λέω δυστυχώς γιατί ίσως οι ηθήνοντες θα μπορούσαν να το σχεδιάσουν. Όχι για το συγκεκριμένο παιχνίδι, γενικότερα σαν άθλημα. Και είναι η χρησιμότητα τώρα του τελευταίου time out που κρατάει ο κύριος Καρασαβίδης. Ο Ολυμπιακός είναι μια ανάσα από το τίτλο. Βγάζει το Μαρκατάτο για να βάλει παίκτη που θα πιέσει. Παίκτη που θα πιέσει. Αλλά η σκέψη πρέπει να είναι να μην κάνουν φάουλ και να τους αφήσουν να σουτάρουν. 21-20 μπροστά ο Ολυμπιακός. 31 δευτερόλεπτα ακόμη απομένουν και το Χ βολεύει στον Ολυμπιακό, φίλες και φίλοι, και η μπάλα στα χέρια των παικτών του Ολυμπιακού. Εδώ αυτό το φάουλ ουσιαστικά είναι η ταφόπλακα. Δεν έπρεπε να τον αφήσει να σουτάρει. Μπάσκετο αποκρούσει ο τερματοφύλακας. Και δοθεί χρόνος. Το παιχνίδι έχει τελειώσει. Ουσιαστικά το τελικό σκορ, μάλλον ο πρωταθλητής έχει κρυθεί. Το τελικό σκορ είναι 22-20. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος. Νομίζω δίκαια. Νομίζω άξια, είναι η μοναδική αίτητη ομάδα της διοργάνωσης. Κατακτά τον πρώτο του τίτλο στα πρωταθλήματα εφήβων και για αυτά τα παιδιά πλέον ανοίγει ένας δρόμος να κάνουν όνειρα για να συνεχίσουν την προσφορά τους στο ελληνικό χάντμπολ και την καριέρα τους είτε στο σύλλογό τους, στον Ολυμπιακό, είτε οπουδήποτε αλλού επιλέξουν, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα τεράστιο κλαμπ και σίγουρα έχοντας μια επαγγελματική ανδρική ομάδα, όλα αυτά τα παιδιά σίγουρα δεν χωράνε για να παίξουν. Και βλέπουμε την ωραία στιγμή. Το fair play, το fair play. Μεταξύ των αθλητών. Άλλωστε είναι φίλοι. Είναι συμπαίκτες στην εθνική ομάδα πολλοί από αυτούς. Οπότε νομίζω ότι αυτές οι στιγμές είναι αυτές που μας χαρίζουν και εμάς το χαμόγελο και την αισιοδοξία να λέμε ότι το άθλημά μας είναι ένα άθλημα ξεχωριστό. Και νομίζω ότι και οι φίλοι που το απόλαυσαν μέσα από τη συχνότητά σας θα μείναν ευχαριστημένοι. 22-20 λοιπόν, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, η ομάδα του Ολυμπιακού στέφεται πρωταθλήτρια αυτού του φετινού 2019 πρωταθλήματος Ελλάδος. Δίκαια, όπως μας είπε και ο Μανώλης, η μοναδική ομάδα η οποία ήταν αίτητη σε όλο το τουρνουά καταφέρει λοιπόν να πάρει τον τίτλο. Και από την άλλη πλευρά η κραυγή του Φίβου δεν ήταν Φίβος, ήταν Θανάσης. Και εντάξει, είμαι και λίγο φορτισμένος συναισθηματικά. Είναι για τον πατέρα του Αντωνάκη και τον εμπνευστή αυτής της ομάδας, τον άνθρωπο που έκανε αυτή την ομάδα. Θα ήταν εδώ ο προπονητής τους. Έχασε τη μάχη, τον πρόδωσε η καρδιά του. Έχει λίγους μήνες. Τον πρόδωσε η καρδιά του, δεν είναι εδώ και τα παιδιά αφιέρωσαν την παρουσία τους στον Θανάση. Λοιπόν, Μανώλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν αυτές τις μέρες εδώ. Ειλικρινά έχω χαρή που έχουμε γνωριστεί. Ήσουν λοιπόν εδώ μαζί μας, μας κατατόπισες, μας ενημέρωσες, ενημέρωνες το φύλαθρο κοινό που παρακολουθούσε και που κάποιοι από αυτούς δεν γνωρίζουν τους κανόνες, αλλά και αν ακόμη γνωρίζουν κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να είσαι πολύ του αθλήματος για να τις ξέρεις. Ήσουν λοιπόν εδώ μαζί μας, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σίγουρα σε όποια διοργάνωση θα θέλουμε να σε έχουμε μαζί μας. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Είναι η ώρα τώρα της τέψης και η ώρα των απονομών. Σε λίγο θα αναδειχθούν και οι πολυτιμότεροι της διοργάνωσης. Δεν ξέρω αν θα είστε online. Εδώ θα είμαστε online. Θα είμαστε online, ναι. Θα κατέβουμε τώρα κάτω για να μιλήσουμε και με τα παιδιά, να μιλήσουμε με τους πρωταγωνιστές. Ναι. Νομίζω το αξίζουν. Ακριβώς. Και με το παραπάνω και οι νικητές και οι τιμένοι. Να πω και νομίζω το χίλιο. Να πω και όλοι οι νικητές. Και το χίλιο υπομένω ότι η αξία του ιτημένου δίνει τη δόξα στον νικητή. Στον νικητή, ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι και ο Φίβος πρόσφερε ένα πολύ όμορφο αγώνα σε όλη τη διοργάνωση, αλλά ειδικά και στον τελικό, αποδεικνύοντας ότι άξιζε να είναι εδώ. Κάποιες λεπτομέρειες, κάποια μικρά στοιχεία του παιχνιδιού έγιναν την πλάστικα προς την πλευρά του Ολυμπιακού, που κατακτά τον πρώτο τίτλο της ιστορίας του. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Μανώλη. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα κάτω για να μιλήσουμε με τους πρωταγωνιστές. Λοιπόν, κατεβαίνουμε από τα δημοσιογραφικά μας θεωρία, πάμε κάτω να μιλήσουμε και με τους πρωταγωνιστές. Είναι αυτοί οι οποίοι μας πρόσφεραν όλο αυτό το εξαιρετικό θέαμα. Να δούμε λοιπόν εδώ τους παίκτες. Λοιπόν, παιδιά, συγχαρητήρια. Μας βλέπουν φίλοι σας στον Πειραιά, έρχονται πολλά μηνύματα που σας συγχαίρουν. Θέλω να μας πεις το όνομα τεπώνυμο και φυσικά από εκεί και μετά τι αισθάνεσαι. Με λένε Βασίλη Μάνθο, πίβοτ στον Ολυμπιακό. Μεγάλη χαρά, παίξαμε πολύ καλά. Είχαμε κάποιες στιγμές αδυναμίας, μας πήραν στο δεύτερο ημίχρονο 3 γκολ. Συγκεντρωθήκαμε, παίξαμε πολύ καλή άμυνα, βρήκαμε διόδους στην επίθεση. Μπήκαν κάποια γκολ, χάσαμε και κάποια που δεν έπρεπε να χαθούν. Αλλά σημασία έχει ότι είμαστε νικητές, Πανελλήνιο, είμαστε πολύ χαρούμενοι όλοι. Εδώ λοιπόν, παιδιά, δεν μας πειράζει, απλά να μην κάνουμε ζημιά στα μηχανήματα και να μας κοπεί. Λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενος. Ελάτε κοντά παιδιά, ελάτε. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω δώσει αθλητές δίπλα μου, πρώτη φορά στο Πανελλήνιο. Είμαστε εδώ, με τα παιδιά. Χαιρόμαστε μαζί μέσα με τα παιδιά. Θέλω να σε ρωτήσω εσένα. Ανέλαβες έναν ρόλο πολύ δύσκολο. Να παίξεις man to man τον καλύτερο παίκτη μέχρι εκείνη τη στιγμή από την αντίπαλη ομάδα. Τον επετέλεσες με τον καλύτερο τρόπο. Πώς το κατάφερες, για πες μας. Εντάξει. Είναι, το κάνουμε στην προπόνηση, δουλεύουμε κάθε μέρα. Το μικρό σου όνομα Λόλας. Τομάς Λόλας. Τομάς Λόλας. Δουλεύουμε κάθε μέρα στην προπόνηση. Έχουμε όλο αυτό που έχουμε κάνει σήμερα, ένα από την προπόνηση και μόνο. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που καταφέραμε και πήραμε το Πανελλήνιο. Πρώτη φορά είναι από όλα τα παιδιά. Ένα ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο, σε όλους που είχαν έρθει και στους αντίπαλους που προσπαθήσαν και αυτοί για το σκοπό. Πες λίγο για την άμυνα τον Κώστικο τώρα. Έτσι ακριβώς, για πες μας. Εντάξει, κόλλησα ο Μαντουμάν, δεν το άφηνα να πάρει μπάλα. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε για την ομάδα. Ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, εδώ. Ο τροματοφύλακας. Εδώ. Λοιπόν, με τον τροματοφύλακα εδώ. Επεμβάσεις σωτήριες οι οποίες βοηθήσαν πάρα πολύ τους συμπαίκτες σου. Σίγουρα, αλλά από εδώ να είμαι εγώ για να φαίνεστε εσείς έτσι. Πως η άμυνα ήταν καταπληκτική. Χωρίς την άμυνα δεν θα έκανα τίποτα. Τέλος, αυτό. Μπράβο. Τίποτα άλλο. Πού χαρίζεις αυτή την επιτυχία? Που χαρίζω σε όλους τους φίλους μου, στην οικογένειά μου, σε όλο τον Ολυμπιακό. Παντού σε όλους. Ολυμπιακός. Η συνέχεια τι λέει, τι έχει? Η συνέχεια, τώρα έχουμε ένα μικρό διαλυματάκι, συνεχίζουμε προπονήσεις. Τώρα ο καθένας θα πάρει τον δρόμο του, αντρικό μετά, όπου μπορεί ο καθένας να πάει. Καλή συνέχεια σε όλα τα παιδιά, χάρηκα που είμαι μαζί τους, εύχομαι τα καλύτερα, να γίνουν μεγάλοι παίχτες. Όχι ότι δεν είναι, αλλά να βελτιωθούν ακόμα παραπάνω και το καλύτερο από όλους. Το μυστικό της επιτυχίας. Ίσως ήταν η ομαδικότητα που είχαμε, οι προπονήσεις που κάναμε όλοι μαζί. Η συμπεριφορά μας,
πάνω απ' όλα. Νομίζω ότι είχαμε ένα πολύ καλό σύνολο. Αυτό βγήκε σε πάρα πολύ καλό. Ήταν η κατάκτηση του Πανελληνίου. Συγχαρητήρια θέλω να πω σε όλη την ομάδα μου. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους γονείς μας που μας ακολουθήσανε. Σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Συγχαρητήρια και πάντοτε επιτυχίες. Να πάμε τώρα. Να πάμε λίγο στους ιτημένους. Στους ιτημένους οι οποίοι παίξανε πραγματικά καταπληκτικά. Αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Για την καταπληκτική σας εμφάνιση. Ήσταν πραγματικά αξίζατε να έρθετε σε αυτήν εδώ την ήτανε θέση. Ήτανε τιμή μας που ήρθαμε εδώ και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την Ομοσπονδία μας έφερε εδώ. Δώσαμε το 1000% μας και στάξαμε υδρότα και αίμα για να φτάσουμε μέχρι εδώ τη θέση. Αυτή η θέση ήταν προς τιμή του Θανάση Καρκεχαγιά, που από μικρούς έως τώρα, έως 18 χρονών, μας μεγάλωσε και μας έδρεψε σαν αθλητές. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια και καλή συνέχεια. Να πάμε μπροστά για να δούμε. Θα έρθουμε συνέχεια, παιδιά. Έτσι θέλουμε και από εσάς τις δηλώσεις σας. Να πάμε λοιπόν για τις απονομές. Κυρίες και κύριοι, το ράδιο Αβένα και avena.gr. Τον Αουσέο θέλουμε λίγο δίπλα μας εδώ. Συμπατριώτης μας, ο οποίος βρίσκεται στο Άργος. Ναι, στο Άργος. Θέλω να μας πεις πώς είδες όλο το τουρνουά, πώς το έζησες και βέβαια παίζοντας εδώ στην έδρα σου ουσιαστικά, έτσι, στο όνομά σου, στο όνομά σου. Εντάξει, πάντα το να γυρνά στην περιοχή σου είναι κάτι μοναδικό, φυσικά εννοείται. Και γενικά όλο το τουρνουά ήταν πάρα πολύ δυνατό. Να σου πω την αλήθεια, δεν περίμενα να είναι τόσο δυνατό. Πίστευα ότι το επίπεδο θα είναι πιο χαμηλό. Να σου πω την αλήθεια. Πίστευες ότι το επίπεδο θα είναι πιο χαμηλό? Ναι, αλλά διαψεύστηκα, να σου πω την αλήθεια. Αυτό. Η θέση που πήρατε σας ικανοποιεί? Ναι, μας ικανοποιεί πάρα πολύ γιατί είμαστε μια ομάδα που έχει προπονηθεί πολύ λίγο. Λόγω μαθημάτων, λόγω απώλειών των προπονήσεων. Οι συμπαίκτες σου, οι φίλοι σου, έτσι. Πάντως είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Να σας συγχαρώ. Και εύχομαι το μικρό σου όνομα, Τσιγαρίδας, ο Χρήστος Τσιγαρίδας, λοιπόν, από την Άουσα. Εύχομαι, Χρήστο, τα καλύτερα και βέβαια να σε δούμε και στην Α1 να παίζεις, έτσι και στην εθνική ομάδα των ανδρών. Λίγο τον τερματοφύλακα, ίσως τον καλύτερο, δεν ξέρω κατά τη δική μας άποψη, ήσουν ένα από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος τερματοφύλακας, θα αποφασίσουν εδώ οι προπονητές σου. Να σας συγχαρώ, για την, για την κατάκτηση της θέσης που έχετε πάρει. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε εάν περιμένατε κάτι τέτοιο και τι αισθάνεστε. Το περιμέναμε σίγουρα και μετά από κάποια στιγμή, αφού είχε αρχίσει το τουρνουά, στοχεύαμε ακόμα πιο ψηλά. Δεν μας βγήκε λόγω της έλλειψης ρόστερ, αλλά είναι σίγουρα μια επιτυχία και μια υπέρβαση για όλη την ομάδα. Σε ευχαριστώ πολύ. Επειδή έρχεται η στιγμή να σας τιμήσουν, θα τα πούμε στη συνέχεια. Το πρωτάθλημα Εφήβο 2018-2019 έφτασε στο τέλος του. Την 8η θέση κατέκτησε η ομάδα της Προοδευτικής Αθηνίου. Παρακαλούμε τον Ευαγγελιακό Προποντή, τον Ομοκοπαρασίδη Αναστάσιο, για την απονομή. Ένας εκπρόσωπος. Για την ομάδα που κατέχει την 8η θέση. Την 7η θέση η ομάδα της ΑΕ. Η αναπτυξιακή προπονήτρια κύριε Κατακλήδη που κερδίζει την απονομή. Την έκτη θέση κατέκτησε η ομάδα της ΧΑΝ.
Να ακούσουμε λοιπόν. Δύο παίκτες λοιπόν βλέπουμε του Φίβου στην καλύτερη επτάδα. Καλύτερο playmaker, Τσιγαρίδας Χρήστος από το Διονύμι Άργου. Ο Ναουσαίος λοιπόν. Και τρίτος παίκτης από τον Φίβο στην καλύτερη επτάδα της διοργάνωσης. Δεξί εξτρέμ, συγκυρίδης του Βαρτίνο από το Φίβο. Ο Ιωλίδης μας του Ιωλίδης συγκύρισης του Βαρτίνο. Άιντε παλικάρια! Καλύτερο πίπο, Μάρκος Βασίλειος από το Ιωλίδιο. Μπράβο Βασίλειο! Ο κ. Καβλίδης Θεόδωρος. Μπράβο Πιλέρα! Καλύτερος τερματοφύλακας, Παπαδονόπουλος Παναγιώτης από το Διονύμι Άργου. Ο Διονύμις κ. Σταφάτος του Μύρνης στην Αγωνία.
Πέντε παίκτες από την ομάδα, μάλλον τέσσερις παίκτες από την ομάδα του Φίβου. Μπράβο ρε Γιωργάρα! Μπράβο ρε Γιωργάρα! Μπράβο, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, όσο πολυτιμότερος παίκτης. Μπράβο ρε Μάρκο, μπράβο. Μπράβο Μαρκάρα. Μπράβο, μπράβο. Την τρίτη θέση του πρωταθλήματος κατέκτησε η ομάδα του Διομήδη Άργου. Στην τρίτη θέση λοιπόν η ομάδα του Διομήδη. Είδαμε να κερδίζουν την ομάδα της Πηλαίας και κατακτούν λοιπόν την τρίτη θέση. Η απονομή των μεταλλίων για τους αθλητές. Το όλε τα παιδιά του Άργους, του Διομήδη. Η ομάδα λοιπόν του Φίβου, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση, είδαμε προηγουμένως
Συγκινητικές στιγμές, κυρίες και κύριοι. Διονύση Ντόβα, τι έχετε να μας πείτε λίγο για όλη αυτή τη διοργάνωση? Συνήθως μετά από μια γιορτή μας μένει μια πίκρα. Γιατί να μην είχαμε ακόμα λίγο από αυτό το υπέροχο θέμα, από αυτή την υπέροχη γιορτή που ζήσαμε? Εύχομαι του χρόνου να είναι ακόμα καλύτερα. Ευχόμαστε και το ελπίζουμε, και βεβαίως η συμβολή η δική σας και όλων των παραγόντων συνέβαλε στο να δούμε μια τόσο όμορφη διοργάνωση, άρτια από κάθε άποψη, σε όλα τα σημεία, σε όλα τα επίπεδα, λειτουργικά τα πάντα, και θέλω να σας συγχαρώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, και η δικιά σας συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ελπίζουμε ότι του χρόνου θα είμαστε και από πλευράς τεχνικής ακόμα πιο ανώτερα, για να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο που δεν είχε τη δυνατότητα να είναι στο γήπεδο και μας παρακολουθούσε από τη μικρή οθόνη ή από τα υπολογιστή τους κλπ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή δύναμη, καλό υπόλοιπο σε όλους, καλή επιστροφή σε όλες τις ομάδες. Σας ευχαριστούμε πολύ, και σε εσάς δύναμη για τα επόμενα χρόνια, ακόμη καλύτερα πράγματα. Βέρεια σημαίνει handball. Βέρεια πραγματικά σημαίνει handball. Βλέπουμε λοιπόν τώρα την πρωταθλήτρια ομάδα του Ολυμπιακού, η οποία πλέον έχει την τιμητική της. Δίνουν τα μετάλλια σε όλους τους συντελεστές, σε όλα τα παιδιά που όλες αυτές τις ημέρες πάλεψαν, αγωνίστηκαν, και φυσικά βέβαια αυτό που είδαμε είναι προϊόν δουλειάς που γίνεται από όλα τα παιδιά, από όλους τους αθλητές. Έτσι, δεν είναι δουλειά 3-4 ημερών, είναι δουλειά ετών, για να μπορέσει να φτάσει ένας αθλητής, μια ομάδα, να κατακτά την πρώτη θέση. Έτσι. Μπράβο στα παιδιά, σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτό το τουρνουά. Μπράβο στον καθένα ξεχωριστά, μπράβο στους προπονητές τους. Και φυσικά ο πρωταθλητής είναι αυτός που δικαιούται τα περισσότερα πάντοτε σε τέτοιες περιπτώσεις. Για το 2000 λοιπόν, 18-19, η ομάδα του Ολυμπιακού είναι η ομάδα που παίρνει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, βλέπουμε τώρα έτσι την ομάδα. Βλέπουμε λοιπόν να πανηγυρίζουν ξέφρενα τα παιδιά του Ολυμπιακού, απόλυτα φυσιολογικό, απόλυτα λογικό. Έτσι, βλέπουμε εδώ να πανηγυρίζουν με τρόπο. Έξαλλο. Να μιλήσουμε και λίγο για με τα παιδιά της Βέρειας, του Φιλίππου της Βέρειας. Δέσποινα, ανέλαβε τον ρόλο εσύ, να συντονίσω εγώ λίγο εδώ τα παιδιά. Thank you.
Εδώ βλέπουμε λοιπόν τους νικητές του φετινού πρωταθλήματος στο handball που διοργανώθηκε στο Φιλίππιο Στιβέρι να πανηγυρίζουν. Βλέπουμε το κύπελο που τους έχουν απονέμει, τα χαμόγελα στα πρόσωπά τους. Λοιπόν, είμαστε εδώ με δύο αθλητές και πολύ ψηλούς αθλητές, μπορώ να πω, του handball από την ομάδα Φίλιππος της Βέρειας. Λοιπόν, παιδιά, κατακτήσατε την τέταρτη θέση, σωστά? Την πέμπτη θέση, με συγχωρείτε. Πώς νιώθετε γι' αυτό, ήταν αυτό που περιμένατε? Στόχος φυσικά είναι η νίκη. Δεν περιμέναμε. Καταρχάς το όνομά σου θέλω. Ονομάζω Βασιλέας. Δεν περιμέναμε αυτή τη θέση, αξίζαμε παραπάνω. Τώρα θέλουμε του χρόνου με σκληρή δουλειά να πάμε όσο καλύτερα μπορούμε. Να φανταστώ πως είστε μαθητές, είστε νεαρά παιδιά. Πόσο εύκολο είναι να συνδυάζεις την προπόνηση με το σχολείο? Γιατί φαντάζομαι πως απαιτούνται ώρες να αφιερώσεις και στα δύο. Είναι δύσκολο σίγουρα, αλλά σίγουρα χρειάζεται να έχεις με ένα προγραμματισμό και να μπορέσεις να κατανέμεις σωστά το χρόνο σου στις δραστηριότητες. Η προπόνησή σας πόσες ώρες ήταν την εβδομάδα? Σίγουρα είναι 5 φορές την εβδομάδα, από 2 ώρες περίπου, είναι γύρω στις 10 ώρες την εβδομάδα. Για το τελευταίο παιχνίδι τι έχετε να πείτε? Είδαμε δύο πολύ καλές ομάδες, Φίβος, Πηλέας και Ολυμπιακός. Κρίνεται το αποτέλεσμα δίκαιο? Δίκαιο αποτέλεσμα είναι. Ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ δουλεμένη ομάδα, το άξιζε, πολύ καλύτερους παίκτες. Σαφώς έπρεπε να το πάρει, να βγει πρώτος. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω και τη δική σου άποψη επ' αυτού για να κλείσουμε. Ναι, και εγώ το ίδιο πιστεύω. Ο Ολυμπιακός παίζει καλύτερο handball σε όλη τη διάρκεια του τουρνά και άξιζε να βγει για πρώτο σίγουρα. Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Φιλίππιο της Βέρειας. Πανηγυρίζουν φίλοι αθληγονείς, φίλοι των παιδιών. Λοιπόν, έχεις πάρει το κύπελο, είστε εδώ με το κύπελο. Θέλω να μου πείτε πώς νιώθετε. Ήσασταν νικημένοι, ήσασταν μάλλον οι νικητές, με συγχωρείς. Και τώρα το σηκώσατε το τιμημένο το κύπελο, πώς νιώθετε γι' αυτό? Νιώθουμε πολύ χαρούμενα, ευτυχισμένα, παίξαμε πάρα πολύ καλά σε όλους τους αγώνες. Δείξαμε ότι είμαστε ομάδα, είχαμε ένα εξαιρετικό προπονητή από την αρχή της χρονιάς. Μας έμαθε πάρα πολλά, ήμασταν πολύ... Πώς να το πω, σαν ομάδα, ήμασταν ομάδα, δεν έπαιζε ο καθένας μόνος του. Ο ένας έπαιζε για τον άλλον και αυτό μας έδωσε τη νίκη. Και αυτό μας έδωσε τη νίκη. Λοιπόν, έχουμε εδώ τον Λόλα. Μαραμαθάς. Τον Μαραμαθάς, δεν συγχωρείς, είσαι και πολύ. Λοιπόν, η στρατηγική και η τακτική, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στο άθλημά σας? Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της τακτικής. Πρέπει να μελετάμε τον αντίπαλο για να ξέρουμε πώς θα τον αντιμετωπίσουμε, κυρίως στην άμυνα. Γιατί η άμυνα κερδίζει τίτλους, όχι επίθεση. Έτσι και εμείς είχαμε διαβάσει τον αντίπαλο, όπως και όλους τους προηγούμενους, και φαίνεται και το αποτέλεσμα από αυτό. Είναι η πρώτη φορά και τώρα θέλω να μου πεις... Πώς το λένε? Νίκο. Ο? Μάινας. Ο Μάινας. Δεν τα επίθετα εγώ σας ήξερα πάνω που έγραφε τα ονόματά σας. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός κερδίζει ένα τέτοιο πρωτάθλημα? Στις ηλικιακές κατηγορίες, ναι, είναι η πρώτη φορά. Και πώς νιώθεις γι' αυτό? Πολύ χαρούμενος. Πάρα πολύ. Επόμενο στόχο θέλω να μου πει ο... Ευθύμης επίθετο. Σιδηρόπουλος. Ο Σιδηρόπουλος Ευθύμης, λοιπόν. Θέλω να μου πεις πώς νιώθεις για αυτή τη νίκη και τι στοχεύεται από εδώ και πέρα. Εντάξει, δουλέψαμε όλη τη χρονιά για αυτή τη νίκη. Είχαμε πολλά σκαμπανεβάσματα σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Πολλούς τραυματίες και τον Βελιχρήστο και ο Ζαφυράκης. Όλα καλά. Συνεχίζουμε, πάμε και Α1 τώρα. Ήταν ένα πρωτάθλημα χωρίς τραυματισμούς. Αυτό φάνηκε. Δεν είχαμε κάποιο σοβαρό τραυματισμό ενώ φυσικά υπάρχουν κάποια τράπελα. Παρ' όλα αυτά, πού το αποδίδεις εσύ αυτό? Υπήρχε συναγωνισμός, θα έλεγα εγώ, και όχι τόσο ανταγωνισμός με την κακή έννοια. Ναι, κάναμε όλοι οι αθλητές ένα πολύ καλό τουρνουά χωρίς τραυματισμούς. Ο προπονητής μας συνυχτούσε κάθε βράδυ, έβλεπε τα βίντεο, μας βοήθησε. Είναι μακράν ο καλύτερος προπονητής του τουρνουά και αυτό φάνηκε. Τι να πω, πάμε για τα καλύτερα. Λοιπόν, θέλω να περάσω να δω και τον προπονητή σας.
Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού, ο κύριος Καρασαβίδης, λοιπόν. Το πέτυχα, σωστά. Γιατί με τα ονόματα είχαμε και κάποια θέματα, ήταν στα κεφαλαία, με κεφαλαία γράμματα. Λοιπόν, νίκη έφερε και από ό,τι μου είπαν τα παιδιά, ήταν η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός σε αυτή την κατηγορία εφήβων φέρνει μία νίκη στο handball. Μεγάλη νίκη οφείλεται και στη δική σας τακτική και στρατηγική και πώς προπονήσατε τα παιδιά. Θέλω να μου πείτε το μυστικό της επιτυχίας σας, λοιπόν. Δεν υπάρχουν μυστικά. Τα παιδιά δουλέψαν όλη τη χρονιά, δουλεύουν από πέρυσι. 2 χρόνια υπάρχει το τμήμα, γι' αυτό ήταν η πρώτη μας πρώτη νίκη. Πέρυσι πήγαμε δεύτερη, φέτος πήγαμε ένα σκαλοπάτι πιο πάνω. Ήταν σε όλο το τουρνουά απίστευτοι όλοι τους. Να σας πω την αλήθεια, έχω εκπλαγεί και εγώ με το αποτέλεσμά μας. Ήταν κάτι που το περιμένατε? Πολύ βαθιά μέσα μου, πολύ βαθιά. Πολύ βαθιά μέσα μου. Λοιπόν, είδαμε μια τακτική και στρατηγική από εσάς, ένα πολύ στενό μαρκάρισμα του Μπόσκου, αθλητή του Φίβου Σικαιών, που παίκτης του Ολυμπιακού τον είχε σε πολύ στενό μαρκάρισμα. Φαντάζομαι πως πήρε τη δική σας οδηγία για να εκτελέσει μια τέτοια κίνηση. Θέλω να μου πείτε, τι σας οδήγησε στο να κάνετε αυτή την κίνηση μάτ, που όπως αποδείχτηκε είχε αποτέλεσμα? Η αλήθεια είναι ότι επειδή φέτος στην αρχή της χρονιάς είχαμε χάσει τον Θοδωρή τον Δελιχρήστο και τώρα στο τέλος χάσαμε και τον Σιδηρόπουλο τον Ευθύμη που ήταν βασικές μονάδες για την ομάδα μας, αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα στην τακτική μας και εδώ στο τουρνουά σε κάθε παιχνίδι στείναμε μια διαφορετική άμυνα ανάλογα με τα ατού των αντιπάλων. Στο τελευταίο παιχνίδι είχαμε 2-3 διαφορετικές επιλογές. Ο Μπόσκος είναι ένα παιδί με εξαιρετικές αρετές. Χρειάστηκε να κάνουμε ένα μικρό τρίκ. Μας βγήκε. Η υπόλοιπη ομάδα όμως του Μπόσκου είναι εξίσου καλή και έπρεπε εκτός από τον μικρό που μάρκαρε τον Μπόσκο και οι υπόλοιποι να δώσουν αυτά που έπρεπε. Είδαμε την ομάδα του Φίβου να έχει πιο ψηλά παιδιά, πιο ογκώδη παιδιά, συγκριτικά με την ομάδα του Ολυμπιακού και συγκριτικά με τις υπόλοιπες ομάδες. Τελικά είναι ο σωματότυπος αυτός που παίζει το μεγαλύτερο ρόλο ή το μυαλό? Και φαντάζομαι πως θα μου πείτε το μυαλό. Θα σου πω όλα. Θα μου πεις όλα, είναι συνδυασμός. Ναι, ναι, θα σου πω όλα. Η συγκεκριμένη φουρνιά του Φίβου είναι νομίζω μία από τις ψηλότερες που έχουν περάσει στο ελληνικό handball. Και αυτό έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα, όπως το βλέπατε, ότι ξεχωρίζουν τα παιδιά. Έχει και μία δυσκολία, ότι μεγαλώνουν αργότερα τα παιδιά που ψηλώνουν. Και όσο είναι μικροί, δυσκολεύονται με τους πιο μικρόσωμους. Ήρθε η ώρα τους, φτάσανε πάρα πολύ ψηλά. Είναι τα περισσότερα παιδιά στην εθνική ομάδα. Παίξανε εξαιρετικό handball. Νομίζω απλά ότι μας πήγε το παιχνίδι εκεί που θέλαμε εμείς και όχι εκεί που θέλαν αυτοί. Μάλιστα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας προσφέρετε καταρχάς ένα πάρα πολύ ωραίο θέαμα handball για όλους τους φιλάθλους και για όλους τους ανθρώπους που πρώτη φορά έβλεπαν στη ζωή τους. Ήταν μια εξαιρετική διοργάνωση και από τη Βέρεια. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ήταν πραγματικά ένας πάρα πολύ ωραίος και όμορφος αγώνας. Εγώ που ήμουν στην κερκίδα και αγχώθηκα, όχι τώρα εσείς που ήσασταν στην άμυνα και στην επίθεση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και πάνω απ' όλα υγεία. Εγώ ευχαριστώ. Θέλω μόνο να ζητήσω να πω κάτι. Φυσικά. Μας λείπει πολύ ο Θανάσης, ο Καρακιχαλιάς. Αυτοί που ξέρουν, όλοι το χαμπού ξέρει. Ωραία, με αυτή τη δήλωση θέλω να κλείσουμε. Λοιπόν, ήταν ο προπονητής της νικήτριας ομάδας, ο κύριος Καρασαβίδης του Ολυμπιακού, που κατέκτησαν το πρώτο μετάλλιο στο handball εφήβων, στο πρωτάθλημα που διοργανώθηκε εδώ στο Φιλίππιο στη Βέρεια. Ευχαριστούμε όλους σας που μας παρακολουθήσατε. Μπορείτε να δείτε όλα τα παιχνίδια στο avena.gr και φυσικά στη σελίδα μας avena.fm97 και αυτά στο Facebook. Λοιπόν, αυτά από εδώ, από το Φιλίππιο. Μετά από 4 μέρες τελειώσαμε νομίζω τα είπε όλα το τελευταίο παιχνίδι, με τα καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πολύ.